Αλλιώχα, καθίστε από εδώ. Ζω στο μέλλον. Έλα στην εξαιρετική να κάτσω για το τέλος. Τι γίνεται εκεί. Από τη συμπεριφορά. Δεν βρίσκονται εδώ. Δεν βρίσκονται εδώ. Μετάβριο σε χίλια χρόνια εμένα θα βλέπω. Θα έρθω όλα τα και δωρεάν εκπαίδευση, ιδίως την τεχνική επαγγελματική, χαρίζοντάς της στο ιδιωτικό επιχειρηματικό κεφάλαιο, οδηγεί σε υποχρεωτικές μετακινήσεις, στη διαθεσιμότητα και τελικά τις απολύσεις χιλιάδες εκπαιδευτικούς, ανεβάζοντας τους ήδη υψηλούς δείκτες ανεργίας. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό σχολείο από αυτό που ξέρουμε, με τους πιο αδύναμους μαθητές να πετιούνται στο κεράτα και να ψάχνουν οικογενειακές δαπάνες σε μια παιδεία που γίνεται προνόμιο για λίγους. Εμείς θεωρούμε ότι σαν κοινωνία δεν πρέπει να επιτρέψουμε την οριστική κατεδάφιση των σχολείων. Ο καθένας οφείλει να αναλάβει την ατομική και τη συλλογική του ευθύνη και σαν Δήμος πρέπει να πάρουμε θέση και να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της ΕΛΜΕ και των σχολείων. Ως εκ τούτου, αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε σαν στροφή είναι τι θα κάνει ο Δήμος σε σχέση με τη στήριξη των απεργιακών κινητοποιήσεων των καθηγητών, τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Δημαρχική Επιτροπή Παιδείας, πώς θα συμμετέχει ώστε να
που δρομολογείται στα σχολεία. Και να πούμε σε αυτό ότι εμένα ο Δήμο Προαστίων σήμερα έχει ένα κάλεσμα σε φορείς το απόγευμα σε 6.30 ώρα στην Καλυθέα, στα σχολεία του Αγίου Νικόλα, για τη δημιουργία Παιδιακής Επιτροπής. Προτίθεστε να συμμετέχετε σαν δημοτική αρχή. Υπάρχουν άλλοι Δήμοι, και με παράδειγμα το Παναλήμο, που έχει πάρει πρωτοβουλία, έχει συγκαλέσει την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μαζί με φορείς και έχουν προχωρήσει και στην διοργάνωση αρχικής εκδήλωσης για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με, με το θέμα του οικονομικού ελλείμματος που προέκυψε τον Αύγουστο στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σχέση με την αναγνώριση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι αυτά που πιάνε στη σχέση. Και πέρα από τις ενέργειες που έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο, που δεν είναι το εκλογικό προέδρου, δεν υπήρξε από τη Δημοτική Αρχή κάποια αναλυτική παρουσίαση των όσων έγιναν. Εμείς, σαν δημοτική κίνηση, θεωρούμε ότι αυτή η ιστορία αναδεικνύει μια διακριτική ανεπάρκεια που υπάρχει από την πλευρά του Δήμου. Ακούστηκα, είδαμε και την επιτοπισμένη παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα επιχειρήματα που ακούστηκαν είχαν να κάνουν με έλλειψη προσωπικού και άρα του όρου εργασία που δεν επιτρέπει να κόβονται πραγματικές αποδείξεις. Επιχειρήματα που σε καμία περίπτωση δεν εξεταθούν και δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για τις οικονομικές εντασταλίες και υπηρεσίες του Δήμου. Είναι υποχρέωση όλων των δημοτικών κινήσεων, γιατί είμαστε υπόλογοι απέναντι στην κοινωνία της Νέας Μύρης, να γνωρίζουμε τι έγινε. Και όσο του ζητάμε μία αναλυτική ενημέρωση από τον Δήμαρχο, τον κ. Τουλάκη, για όλες τις κινήσεις και για ό,τι έγινε σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Και ζητάμε να δοθούν και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πράγμα στο οποίο ο κ. Τουλάκης μπορεί να μας τα δώσει. Προσήχθη, η κυρία Μάνο και ο κ. Σπαθής. Το λόγο έχει ο κύριος Σταγούρης. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, πριν ξεκινήσουμε στην υποπέρα, τέλος πάντων, είχε προκύψει ένα μεγάλο και αρκετά σημαντικό θέμα που αφορούσε μαθητές δημοτικού, οι οποίοι θα μεταφέρονταν, υπήρχε ένα πρόβλημα με την στέλαξή του σε ποια σχολεία, είχαν αρχίσει αυτοί οι μαθητές και υπήρχε μια πρόκληση να πηγαίνουν στους Ιταλούς σε όμορους Δήμους. Τελικά έγινε κάτι με το καλοκαίρι. Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι φεύγουν και πηγαίνουν σε γειτονικούς Δήμους για μάθημα. Και αν δεν πώς είναι αυτοί και σε ποιους Δήμους πηγαίνουν. Μάλλον η κυρία Δελφιάνη θα μπορεί να μας απαντήσει αυτό. Και το δεύτερο είναι, έχει προκύψει ένα θέμα και βάζουμε ως απορία. Επειδή εργαζόμενοι που ασχολήθηκαν, που ήταν στις διακοπές του καλοκαίρι και έχουν σχέση με τον ΟΝΑ και με την εταιρεία η οποία συνεργάζεται ο ΟΝΑ σε σχέση με αυτό, παραμένουν απλήρωτοι. Γνωρίζει κάτι ο Δήμος σε σχέση με αυτό και τι πιστεύετε, τι προβλέπετε να κάνει ο Δήμος, εάν συνεχίζουν να είναι απλήρωτοι. Τελειώσατε. Κυρία Κασίμη, συμφωνήσατε, κυρία Κασίμη. Να ευχηθώ σε όλους σας καλό φθινόπωρο και καλή συνεργασία με υγεία για όλους. Και έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, αν καταργήθηκε ένα τμήμα από την Εθνική Στέλη, ένα ρίχνιο γιατί μου το προείπατε σήμερα, και για ποιο λόγο δεν έχουμε δασκάλες, ποιος είναι ο λόγος και δεν έχουμε παιδιά. Το πρέπει να απαντηθεί. Και το δεύτερο είναι, από την εμπειρία που έχω σαν αντιπρόεδρος πρωτοβάθμιας, μπορώ να διαβεβαιώσω το Συμβούλιο ότι άλλο από τις παρατηρήσεις από τους γονείς που ζητάνε μετακίνηση από το ένα σχολείο στο άλλο γιατί δεν μπορεί να το παραλαμβάνουν και κάτι τέτοιο, δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην πρωτοβάθμια τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω. Τώρα, αυτά συμβαίνουν, το ξέρετε, τόσα χρόνια που είστε στα σχολεία, άλλο θέλει το παιδί προς το Ιωσυφόπλιο, άλλο το θέλει προς την Άνω Σμύρνη. Εμείς προσπαθούμε να τα παντρέψουμε, να ευχαριστήσουμε τους δημότες μας και είμαστε εκεί μόνο για τα παιδιά και τίποτε άλλο. Όσον αφορά για το συνδικαλισμό που επιβάλλεται από εδώ και από εκεί, εμένα με αφήνει αδιάφορη. Εγώ είμαι για τα παιδιά και για τους δημότες. Ο συνάδελφος ο Ευθύνος Κούπας. Δεν άκουσα ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μια ενημέρωση από το Δήμαρχο ή από τον Πρόεδρο του αντίστοιχου νομικού προσώπου. Δεδομένου ότι τώρα ξεκινάει η σχολική χρονιά, μία ενημέρωση λοιπόν αναλυτική για το τι γίνεται φέτος, τι έγινε τελικά με τους παιδικούς σταθμούς. Και για να είμαι πιο σαφής, το τι έγινε είναι συγκεκριμένο. Πόσες αιτήσεις έγιναν,
πόσα παιδιά μπόρεσε να ικανοποιήσει ο Δήμος, τι προβλέπει από εδώ και πέρα και ποια είναι τα κριτήρια που έχουμε θέσει ως Δήμος για την πρόσληψη μη των παιδιών στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Ευχαριστώ. Κυρία Καρδονοπούλου. Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχω πάρα πολλές ενοχλήσεις, μάλλον προσφέρουν σε εμάς, δηλαδή οι φύλακες, οι σχολικοί φύλακες, οι οποίοι γνωρίζουμε όλοι το καθεστώς το οποίο επικρατεί τώρα μετά την διαθεσιμότητα στο οποίο βρίσκονται. Αν σκοπεύουμε ως Δήμος να κάνουμε κάτι, να περιμένουμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια πριν τη σύνταξη. Ίσως να μοριοδηθούν σε μια επόμενη. Δεν ξέρω, είσαι κάτι εργασιακό, κάτι από φορέα, δεν γνωρίζω και ακριβώς, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε και θα ήθελα να είναι σύμφωνο το σώμα όλων. Τελειώσουμε. Ναι. Ο κύριος Ματής. Δύο ερωτήσεις εγώ. Η πρώτη αφορά το παιδικού σταθμού. Από όσο γνωρίζουμε, δεν ξέρω αν είναι επιβεβαιωμένο, είναι 47 παιδιά που μείναν εκτός παιδικών σταθμών. Τι προβλέπετε να κάνει ο Δήμος για την εγκάλυψη των παιδιών αυτών. Και το δεύτερο είναι αν σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα των εργαζομένων στο ΣΟΤΑ. Τι επιπτώσεις έχουμε εμείς εδώ πέρα, αν υπάρχει κάποια σχετικότητα να αφορά και το Δήμος μια εγμήνωση. Προσήλθε ο κύριος Μιχαλούδης. Αλέξη, τελείωσες. Το λόγο και ο κύριος Στέφος. Κύριε Δήμαρχε, είχε ένα παιδική συνάδελφος από το ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση του υπαλλήλου στο Δημοτικό Πολιτήριο. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω ότι θα θέλαμε μια ενημέρωση ευρύτερη πάνω σε αυτό το θέμα. Και δύο παρατηρήσεις, πάνω ερωτήσεις. Η μία είναι από πού εσείς έχετε, επειδή είπατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχατε πει ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάλληλος δεν κατηγορείται και ομολογήσει ότι έχει διαπράξει το συγκεκριμένο αδίκημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από πού προκύπτει αυτό ότι έχει διαπράξει το αδίκημα, ότι ομολογεί ότι έχει διαπράξει το αδίκημα, αν αυτό προκύπτει από κάποιο έγγραφο. Είτε την απολογία της προς εσάς στο έγγραφο που της την κλίση προσωπολογία την οποία την καλέσατε, είτε αν γνωρίζετε και τη δικογραφία τη κατεπίδουσα προαναπληκτική διαδικασία η οποία διατάχθηκε από τον εισαγγελέα. Η πρώτη ερώτηση, παύλα παρατήρηση, είναι αυτή. Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι εάν, επειδή στο προηγούμενο έρχεται το Δημοτικό. Επειδή στο προηγούμενο έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο, είχατε πει ότι όντως ο Δήμος εκδίδει κόπη τις πρόχειρες για εσάς, τις μαϊμού για άλλους αποδείξεις, μέχρι να δώσει σε όποιους ενδιαφέρονται να πάρουν τις νόμιμες αποδείξεις από το Δήμο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα και σε ποιους τομείς. Αν αυτό δηλαδή αφορά αποκλειστικά και μόνο το χώρο του αθλητισμού ή αν εκδίδει και σε άλλους χώρους. Θα ξέρω και αν και σήμερα που μιλάμε, αυτό το πράγμα θα συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ. Προσέξτε, ο κύριος Χατζηδάκη. Ο κύριος Τσάπης έχει το λόγο. Ήθελα να κάνω, μια που καλύψω συνάδελφοι με τους σχολικούς και έδωσε για τους τελικούς σταθμούς, μια ερώτηση στο Δήμα που δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει το έργο που γίνεται κάτω στο ισόστομο. Δεν ξέρω αν είναι τελική μορφή των πεζοδρομίων των Ορύθρων, αλλά δεν ξέρω αν έχετε δει τα πεζοδρόμια ενώ είχαν μια κλίση αριστερόσκοπη, δηλαδή να γλυκαίνει η πλατεία για να πιώνει τα αυτοκίνητα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τελική μορφή, έχουν αρχίσει και βγαίνουν δεξιόστοπα. Με αποτέλεσμα τα ούτε το λεωφορείο δεν μπορεί να περάσει να πάει στην Αθήνα. Δηλαδή, όπω τα δεξιά πάρει στην Αθήνα, δεν ξέρω. Ούτε το λεωφορείο δεν μπορεί να πάει στην Αλυδία, δυσκολεύεται. Κάνει τα μελούδια για την να προσλάβουν δεξιό. Μήπω θα πρέπει να πάμε στο ΦΕΣΑ. Κύριο Δημάρχη. Το θέμα είναι ότι
δεν ακούγεται σε θέματα. Λοιπόν, θέλω για το ένα θέμα που έχει ρωτήσει ο κύριος Δέβος και η κυρία Μαμπουρέτη. Εμείς στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κάναμε μια ενημέρωση, κυρία Μαμπουρέτη. Και είπαμε αναλυτικά το τι έγινε και το πώς αντιδράσαμε σαν Δήμους. Κάθε φορά να το κάνουμε αυτό δεν γίνεται. Ζητήσατε ό,τι στοιχεία θέλετε και είπατε, εγώ δεν έχω αντίρρηση να σας τα δώσω. Αν υπάρχει και σύμφωνη γνώμη του νομικού συμβούλου, ό,τι μπορούν να σας δοθούν, θα σας δοθούν. Επειδή όμως ρώτησε και ο κύριος Στέφος εδώ, εγώ δεν είπα την άλλη φορά ότι είπα ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος, δεν είπα ότι ομολόγησε, δεν έγινε καμιά ανάγκη που θα είναι κάποιο δικαστήριο. Είπα ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος δεν αρνήθηκε τίποτα από αυτά. Εντάξει, όχι ότι ομολόγησε, είπα ότι όταν την καλέσανε ο κωτήρο και δεν αναφέρει τα μπλοκάκια, δεν αρνήθηκε τίποτα από αυτά για την οποία την κατηγορούν εντός εισαγωγικών. Τώρα, όσο για τις αποδείξεις που είπατε, το μόνο που έχει εκδώσει μέχρι τώρα έδινε αποδείξεις, αυτές τις πρώτες αποδείξεις, ήταν τα γυμναστήρια, τα τρία γυμναστήρια. Στο πολυμητήριο γινόταν κανονικά η απόδειξη. Στα τρία γυμναστήρια τα οποία πηγαίνανε το απόγευμα οι κάτοικοι για να γυμναστούν και δεν ήταν εύκολο να υπάρχει υπάλληλο εκεί, γιατί χρειάζεται μόνιμο υπάλληλο να χειρίζεται το μηχάνημα. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο δίνανε τις πρόχειρες αποδείξεις. Οι οποίες πρόχειρες αποδείξεις οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έκοβε τα κανονικά διπλότυπα τα οποία επανερχόντουσαν στο γυμναστήριο και μπορούσαν να τις πάρει ο δημότης ο οποίος είχε πάρει. Στα γυμναστήρια, για την άδεια των γυμναστηρίων και στο πολυμητήριο, αν πήγαινε κάποιο το απόγευμα να κάνει κάποια. Να κάνει για αυτά τα 5 ευρώ που δίνουν για να κάνει χρήση του πολυμητηρίου, σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο. Που δεν υπήρχε υπάρχει. Εγώ έχω πει για τη Μαρκέ. Εγώ πιστεύω ότι έχω για φλόγια από πέσει εδώ. Εδώ έχω για φλόγια από πέσει. Ναι, και αυτό είναι διακοπέ. Βεβαίω και αυτό είναι διακοπέ. Έχετε δίκιο. Οι αθλοδιακοπέ που πήγαιναν το απόγευμα να γράψουν τα παιδιά του πάνε το ίδιο συνέβαινε. Λοιπόν, τώρα δεν εκδίδεται καμία τέτοια απόδειξη, πρόχειρη απόδειξη. Υπάρχουν μηχανήματα στο Ελευθερίο Βενιζέλου, υπάρχει μηχάνημα στο κολυμπητήριο το οποίο υπήρχε εκεί, είναι και ο Δήμος Νέας Δημήνης ο οποίος εκδίδουν κανονικά τις νόμιμες εντός εισαγωγικών αποδείξεις. Από εκεί και ύστερα βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί τα απογεύματα που πηγαίνει ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Και θα πρέπει να έρχεται το πρωί, που να είναι εργάσιμες ώρες και να μπορέσει να πούμε απόδειξη. Κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως δύο μέρες τα απογεύματα πηγαίνουν. Γιατί πρέπει να είναι μόνιμο πάντως το εξυπηρετήσει. Τώρα. Θα ξεκινήσω την κυρία Βαμπορή. Για το θέμα των κινητοποιήσεων της παιδείας, δεν μας έχει ενημερώσει κανένας ότι σήμερα θα εκπλώσει εμένα. Έτσι δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί η κυρία Δελφιά. Δεν έχω ενημερωθεί εγώ ότι σήμερα γίνεται κάποια συνάντηση κάπου για να φιλέψουν κάποια επιτροπή κτλ. Εμείς, σαν Δήμος, νομίζω ότι κάθε φορά στηρίζουμε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις που γίνονται από οποιαδήποτε ομάδα εργαζομένων. Και δεν θα έχουμε διατήρηση να συμμετέχουμε σε κάποια από αυτές τις επιτροπές στα πλαίσια βέβαια τη συμφωνία των οποίων θα έχουμε. Τώρα, για το. Το πρώτο ο κ. Στρακούνης, έχουν καλυφθεί όλοι οι μαθητές που είχαν το πρόβλημα και πηγαίνουν σε άλλα. Με μια αίθουσα που κατασκευάσαμε μέσα στο καλοκαίρι, προεκτείναμε και κατασκευάσαμε στο 12ο Δημοτικό, έχουμε καλύψει όλους αυτούς τους μαθητές, οι οποίοι το 10ο Δημοτικό είχαν πει κάτι πάει στο Βάλιρο και στο 2ο Δημοτικό. Πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα με τους εργαζόμενους στις αφροδιακοπές, όχι όμως από την μεριά του Δήμου, έτσι. Γιατί εμείς έχουμε εκδώσει το ένταλμα, βρίσκεται στην Επίτροπο, η οποία Επίτροπος κάθε φορά ζητάει και ένα καινούριο καρτί. Παρά το ότι τόσα χρόνια τα ίδια καταθέτουμε και εγκρίνεται από την Επίτροπο το ένταλμα για τον αφροδιακοπών, έχουμε την ατυχία η συγκεκριμένη Επίτροπος να έχει πάθει ένα ατύχημα ή και κάποια άλλη κυρία Δεκάπου ήταν στο Πάδερο. Από εκεί που αρχίσαμε να σωρώμαστε, έφυγε η κυρία Δεκάπου και είχε την κυρία Πολάτα, το μέσα εκτό λόγω των αναγών τη Επιτρόπου καθυστερεί η. Έγκρισε του εντάλματος. Για τους παιδικούς σταθμούς να σας απαντήσω στο τέλος και να σας ενημερώσω γιατί νομίζω. Μια ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπατε. Έχει μυστική εξήγηση και μάλλον θα βοηθήσει και την κουβέντα σε αυτό που είπατε. Είπατε προηγουμένως και σε σχέση και με τις αποδείξεις που κόβονται και στο κολυμπητήριο και αυτά. Αν δεν κάνω λάθος, το πρόβλημα που παρουσιάζεται από τους ορκοντούς και που βρήκανε το πρόβλημα που υπάρχει ήταν ότι στην πραγματικότητα κόβονταν αποδείξεις
οι οποίοι τελικά δεν περνιόντουσαν. Τι κάνω λάθος. Κάπως έτσι θα είναι. Αυτό ακριβώς, μάλλον αυτό θα το εξηγήσει μέσα στις ενέργειες οι συνάδελφοι. Ότι εάν υπάρχει πιθανότητα αυτές οι αποδείξεις οι οποίες είναι και για το κολυμπητήριο και για τα γυμναστήρια, που από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ξέρω είναι άλλο λαθμό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπορεί να κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Μήπως και εκεί παρουσιάζεται τέτοιου είδους θέμα και υπάρχει δυνατότητα τέτοιου προβλημάτων. Αυτό κατάλαβα και το πιθανή συνάδελφη. Κύριε Φραγκούλη και κύριε συνάδελφο που ρωτάτε το θέμα. Για να μην υπάρχουν τέτοια ερωτηματικά και να σας περάσει από το μυαλό ότι ο Δήμος έχει την πρόθεση να καλύψει κάτι, έχουμε καλέσει διαχειριστικό έργο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος Δήμος σε παρόμοιες περιπτώσεις να το έχει κάνει. Διαχειριστικός έλεγχος λοιπόν σημαίνει ότι θα έρθετε ένα κλιμάκι από το Υπουργείο των Οικονομικών και θα έλεγξει. Μην προσπαθείτε λοιπόν να δώσετε ερμηνείες. Αυτό σας το λέω για να ξεχάσετε. Δεν θα τα ελέγξουμε εμείς. Άλλοι θα τα ελέγξουν. Όπως και τη συγκεκριμένη υπόθεση κλιμάκιο του Δήμου την Κρήκη. Αφήστε να απαντήσει. Αφήστε να απαντήσει. Κάνουμε ερωτήσεις. Αυτό είναι ο κοντές της Ευρωπαϊκής και δεν λέμε ότι έχετε κάποια πρόθεση. Ρωτάμε να μάθουμε. Αυτό μας καλούς. Εξηγώ τη διαδικασία για μια φορά για να ξέρετε ότι πήραμε τα μέτρα, πήραμε τέτοια μέτρα ώστε να μην υπάρχει παραμικρή εικόνια ότι είμαστε διατεθειμένοι να κρύψουμε τον παραμικρό. Υπάρχει κλιμάκιο το οποίο θα έρθει, θα κάνει έλεγχο, όπως και τον έλεγχο τον έχει κάνει κλιμάκιο του Δήμου. Υπηρεσίες του Δήμου βρήκαν το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν το βρήκε κάποιος εξωδημοτικός. Υπηρεσία του Δήμου το ανακάλυψε. Καλέσαμε λοιπόν το διαχειριστικό έλεγχο. Αφήστε να απαντήσω κύριε συνάδελφε, δεν ανακαλύψατε τώρα το συνεχισμό των εκλογών. Με αυτά όλα τα οποία προσπαθείτε, παίρνοντας αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, να πείτε, δεν έχουν καμία σχέση. Είχατε κάνει κάποιο ερώτημα και είχατε πει και σας απάντησα και την πρώτη φορά ότι είχατε πει για μαϊμού αποδείξεις. Και τότε σας απάντησα ότι δεν είναι μαϊμού αποδείξεις, είναι πρόχειρες αποδείξεις. Είναι νόμιμο. Δεν υπάρχουν πρόχειρες αποδείξεις, τις δίναμε για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Ο κάθε πολίτης θα έπαιρνε την κανονική του απόδειξη μετά. Υπάρχει κόσμο, δεν κατέβαινε στην φορολογική του δήλωση, το ξέρετε. Υπάρχει κόσμο. Θέλετε να προχωρήσω ξανά ονόματα του Ιωαννίου. Πήρε αυτές τις αποδείξεις, τις οποίες θεώρησε καθόλου νόμιμες, σου λέει ο Δήμος. Κακώς, να πει να το κάνω. Αν το λέει ένα φίλο, και εγώ τι να το κάνω. Σοβαρά μιλάω. Όταν του λέμε ότι θα έπρεπε να πει. Όταν του λέμε ότι θα έπρεπε να πει. Εάν του δώσετε τα δύο αυτά σήμερα και δύο αυτές, τι θα πείτε. Έτσι θα δικαιολογηθείτε. Τι θα πείτε. Δεν θα πείτε τίποτα. Καλώς το κάνατε. Κύριε Στεφόρ, νομίζω ότι είπαμε λοιπόν ότι αυτό το κάναμε για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Σας περιέγραψα τη διαδικασία που σημαίνει ότι κάθε πολίτης αυτή την πρόχειρη απόδειξη μπορούσε να την αντικαταστήσει με μια νόμιμη απόδειξη. Γι' αυτό ξαναπήγαινα στο γυμναστήριο να πατρευτεί με νόμιμες απόδειξεις. Αν κάποιος δεν τις έφερνε, γιατί ήταν κάποιος που κάνει και την πρόχειρη φορολογική του δήλωση, εγώ δεν μπορώ να είμαι. Δεν μπορώ να είμαι όπως είμαι. Τώρα σας πω λίγο κάτι για να τελειώσω. Και στο που μιλάτε για έτσι και τα λοιπά. Εμείς στο Ταμείο του Δήμου αυτή τη στιγμή έχουμε 7,5 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να κάνει έλεγχο. Αυτά λοιπόν, για αυτούς που μιλάνε για πάρτι, γιατί το πάρτι πραγματικά δεν τελείωσε, αλλά τώρα αρχίζει. Για να αρχίσουμε να κάνουμε πάρτι, γιατί πραγματικά θα είμαστε και η επόμενη δημοτική αρχή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κυρία Κασιμέρα, δεν θέλω να μας χειροκροτάτε, γιατί δεν θα σας πάμε στο ψηφοδέλτιο. Μην τα μισθείτε. Κάνετε αίτηση για να αυτός. Η απάντηση αυτή είναι η απάντηση. Τώρα, από εκεί και δείτε κάποια διευκρίνηση, ευχαριστώ. Θέλω να κάνω πάνω στο πρώτο θέμα. Αφορά το συγκεκριμένο. Ένα λεπτό τελειώσει, γιατί έκανα ερώτηση αυτό. Για τις πρόκειες αποδείξεις που κατά την
ορχηρότητα και μία σειρά από άλλε. Γι' αυτό λέω ότι είναι. Ναι, παρόλα αυτά όμως, για να μπορεί κάποιο να ξέρει να καταστήσει την πρόχειρη απόδειξη με την αρχή και να την πάρει από το Δήμο, πρέπει να την ξέρει. Το λέω αυτό όμως και επίμερα, γιατί όταν πήγαινα την πόλη μου στο πολιτήριο κάτω στο Πανιόνιο και μου έκαναν την πρόχειρη απόδειξη, δεν μου έλεγαν ότι πρέπει να περάσω από το Δήμο για να πάρει την αρχή. Δεν σε πρόκειται να πάρει την αρχή. Οι εντολές που έχουν οι γυμναστές είναι ένα τομέα. Τώρα αν έπεσε στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν τον έχει να σα πω και κάτι, κύριε Παπορέλη, όταν είναι υποχρεωμένος ο υπάλληλος και πρόκειται να την αντικαταστήσει με κάποια κανονική, ποιος ανεγκέφαλος θα το έκανε να μην εκτός κανονική. Είναι τα που έκανε κανείς, είστε κάποιοι να πήρετε σαν ποιος στο εκδοστήριο και δεν ξέρουν στην κανονική σαν ποιος ανεγκέφαλος. Πραγματικά, αφού είδαμε ότι ήθελα να διευκολύνουμε τους δικότερους μας, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Και για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, για διευκόλυνση και μόνο γινόταν. Συστηματική κατάσταση γινόταν κανονικά. Εσείς θεωρείτε μαζί σας, θεωρείτε ότι ήταν μια ολόκληρη διαδικασία. Με συγχωρείτε. Εγώ μαζί σας, συμφωνώ. Για τη διευκόλυνση, κοιτάξτε. Για να το δω κάτι μόνο. Εσείς θεωρείτε ότι ήταν διαδικασία. Δηλαδή, αν ερχόταν σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό σύνολο, ότι ήταν αποτέλεσμα διευκόλυνση των πολιτών. Τώρα ο κύριος Μαρτής ρώτησε για κινητικότητα νέων υπαλλήλων. Δεν έχουμε κάποιο που να βάλει σε κινητικότητα στην κοινωνική. Εκτός από τη δημοτική αστυνομία και από τους φυλακές, δεν έχουμε κάποια ρωτώ. Για τους φυλακές που ρώτησε η κυρία Γαλανοπούλου, εμείς δεν μπορούμε να πούμε σε διαδικασία μοριοδότησης. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι από την ηλικία του. Και εδώ από την αρχή του είχαμε ότι εκεί πρέπει να θυμίσουν να κοιτάξουν, ώστε να πάρουν κάποιο πόνους ώστε στους επόμενους διαγωνισμούς να έχουν κάποια προτεραιότητα αυτή. Τώρα, ήρθε από το υπόλοιπο. Ορίστε. Με το καινούριο
παιδικό σταθμό που ανήκουν στο Ιωσιμόπλιο. Οι παιδικοί μας σταθμοί έχουν μια δυναμικότητα 500 παιδιών σε 75 ΒΕΘ. Τα ΒΕΘ είναι από 1,5 έτος μέχρι 2,5 και τα δίκτυα είναι από 2,5 μέχρι 5. Και είπατε τη δυναμικότητα 500 ΒΕΘ. 500 είναι το 75 ΒΕΘ που έχει την εθνική εταιρεία. Έτσι, οι σταθμοί είναι το 75 ΒΕΘ. Υπάρχει ένα ΒΕΘ για να κρίνουμε ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί γίνανε αιτήσεις στο Δήμο, γίνανε αιτήσεις μετά μέσω ΕΣΠΑ. Πολλές από αυτές τις αιτήσεις είναι κοινές και άρα δεν ξέρουμε πόσες είναι κοινές. Οι αιτήσεις του ΕΣΠΑ δεν είναι σε εμάς, είναι σε γραφεία του ΕΣΠΑ. Εμείς διευκολύναμε, παραλάβαμε τέτοιες και τις παραδώσαμε στην ΕΤΑ που έκανε την επιλογή. Άρα αυτό μπορώ να πω για τις καθαρά δικές μας αιτήσεις. Λοιπόν, οι αιτήσεις που γίνανε σε εμάς ήταν 419 για τα νύπια. Από τις 419 μπήκανε μέσω ΕΣΠΑ 158 παιδιά. Αυτές είναι και οι θέσεις που μας έδωσε το ΕΣΠΑ σε ένα σύνολο 300 θέσεων που είχαμε ζητήσει και πέρσι μας είχαν δώσει 240. Δηλαδή έχουμε μία μείωση θέσεων που μας έδωσε το ΕΣΠΑ και μία μείωση της χρηματοδότησης που θα έχουμε από αυτό. Αυτό οφείλεται στο ότι άλλαξε το ΕΣΠΑ τα κριτήρια από 40.000, ας πούμε, το κυριότερο το πήρε στις 30.000 για μια οικογένεια με δύο παιδιά και έτσι πέταξε πάρα πολλές αιτήσεις εκτός. Από αυτές λοιπόν που έγιναν σε εμάς, τις 419, 158 έγιναν και στο ΕΣΠΑ και μπήκανε μέσω ΕΣΠΑ. Συν 43 παιδάκια που μπήκανε μέσω ΕΣΠΑ σε ιδιωτικούς σταθμούς. Είχαμε 158 επανεγγραφές, παιδάκια που ήταν και πέρσι ξαναγράφηκαν γιατί δεν έχουν φτάσει στην ηλικία του νηπιαγωγείου. Και είχαμε και 171 νέες εγγραφές από καινούργιες αιτήσεις που έγιναν στο Δήμο. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να μείνουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς μόνο 47 παιδάκια, όταν άλλες χρονιές μιλάμε για 200 παιδιά κτλ. 47 παιδιά τα οποία είναι παιδιά από μαμάδες που δεν εργάζονται, όταν λέμε δεν εργάζονται, με κάποιο αποδεδειγμένο τρόπο, έξιμα κτλ. Και είναι και παιδάκια με υψηλό εισόδημα, δηλαδή με εισόδημα πάνω από 45.000. Παρ' όλα αυτά, τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή, για πρώτη φορά έγινε με ένα σύστημα παραμέτρων οριοδότησης που είναι δημοσιευμένο, το ξέρουν όλοι. Μπορούμε εκεί να κάνουμε, εγώ ήδη έχω κάνει μια-δυο παρατηρήσεις, ας πούμε, να το βελτιώσουμε, αλλά νομίζω ότι λειτουργήσε καλά σε σχέση με τα αποτελέσματα που έκανε. Τώρα, επειδή ρωτήθηκε και τι θα κάνουμε με τα 47 παιδιά που είναι να παίξουν. Αυτό που εγώ λέω είναι το εξής. 47 παιδάκια έξω είναι πρωτοφανές σε σχέση με το σύνολο των αιτήσεων που έχουν εκεί. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Το ένα, αυτή την εβδομάδα δεχόμαστε ενστάσεις και όποιος νομίζει ότι έχει αδικηθεί, έτσι, το βγάλαμε και σε μία ανακοίνωση. Μπορεί να έχει γίνει και κάποιο λάθος, με ηρεμία να το αντιμετωπίσουμε. Για τους μαμάδες που δεν δουλεύουν, γιατί και δεν φέρουμε τα παιδάκια, αυτό είναι και από τον κανονισμό των παιδικών σταθμών. Αυτό που εκτιμώ εγώ είναι ότι υπάρχουν ακόμα θέσεις και κάθε χρόνο έχοντας μια εμπειρία βλέπω ότι πολλά από τα παιδάκια που παίρνουν τελικά δεν έρχονται. Υπάρχουν λοιπόν θέσεις και θα βγάλουμε και μια ανακοίνωση να ηρεμήσουν και οι μαμάδες που έχουν την αγωνία αν βρούμε μια δουλειά και θα κάνουμε με το παιδάκι μας. Νομίζω ότι όποια έρχεται με μια έναρξη επαγγέλματος να το ξέρει από την αρχή θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε το παιδάκι. Δηλαδή εκτιμάμε ότι τα 47 παιδάκια θα τα πάρουμε. Και εκτιμάμε ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε πολλά από αυτά. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχουν εξής αυτά και εισοδήματα ξερότερα 80.000, 70.000. Εντάξει, είναι μια κουβέντα, αν υπάρχουν κενές θέσεις θα τα πάρουμε όλα. Θα το δούμε. Θα δούμε τι κενά τελικά θα διαπιστωθούν. Σίγουρα θα υπάρχουν κενά και σίγουρα τουλάχιστον τα μισά από τα 47 θα καλυφθούν. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, αν μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Και εκτός από αυτό, όταν λέει ότι μάμες που δουλεύουν, αυτές είναι οι άνοιγες. Ο κύριος Σοβίνος έχει πρόβλημα. Επειδή η κυρία Κασίμη έκανε κάποιες ερωτήσεις για την εθνική στέγη, ας κυρία Κασίμη. Πέρσι, παρακαλώ, ακούγομαι. Η εθνική στέγη πέρσι είχε πάρει 174-175 άτομα στο σύνολό της. Φέτος, μέχρι στιγμής έχω πάει 150 και γκρεμούρατες 25 ευρωτήσεις είναι τις κατοικίες. Περιμένουμε στο μήνα Οκτώβριο να μας δώσουν ακόμα δύο δασκάλες.
έτσι. Αλλά και σταδιακά ως τελευταίες υπεραβαθμίες, έτσι. Πιστεύω ότι θα πάμε σχεδόν όλα τα τελευταία μας. Θα γίνει και ένα τμήμα ακόμα. Έχουμε καθυστερήσει βεβαίως λίγες ημέρες, γιατί η παιδική σταθμή, η πρώτη, έχουν ξεκινήσει, δεν ξεκινήσαμε ακόμα. Δηλαδή, οι μέσοι έχουν κάποια χαρακτηρία σου μέσα, το οποίο πρέπει να είναι απαραίτητα μέσα. Έτσι, και ενημερώνει και το σώμα ότι μέσα σε 15 ημέρες ξυλώσαμε όλες τις τουαλέτες της Ισπανίας και σε αμυλωτάρη κατάσταση. Μια τραγική κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε τουαλέτες όπως το ακούτε. Και ευχαριστώ πολύ την κυρία Πέγγιλ, η οποία συνεντεύξε σημαντικά και βοήθησε πάρα πολύ στον τομέα αυτό. Παρακαλώ. Γιατί είχαν πάντα 5.000 αγοραίους στους καταναλωτές, γι' αυτό δεν έγιναν τόσο τουαλέτες. Εκεί μέσα εγώ παιδιά δεν βάζω. Εσύ με γίνει η εθνική στιγμή, δεν θα ανοίξει, αν δεν γίνει το έργο καλύτερα. Πρόεδρε, πέρυσι μας λέγανε ότι κάνει νερά και κόντρα. Όχι, το έργο θα το κάνουμε εγώ. Η νερά δεν το ξεκινήσει ο κ. Πάγκανης, δεν με έχει γυρίσει. Και εγώ το τελείωσα. Έτσι, μάλιστα, εντάξει. Να μην ήταν έτσι. Μπορεί να έχει δει. Αλλά δεν το έκανε γιατί εγώ ακούω. Αλλά στο έργο σου έλεγα και εγώ. Αν και μια εθνική στιγμή, κύριε Κύριε Πρόεδρε, είναι μια εξαιρετική δουλειά. Και εκεί πέρα το θέμα θα ικανοποιούν τα ετοίμαστε στο σύνολο. Αν μου επιτρέπει ο πρόεδρος, θέλω να πω ότι πέρσι τα παιδιά που είχαμε πάρει είχαμε κάποιο πρόβλημα με το ΕΣΠΑ. Θυμάστε για να συγκεκριμένοι τις ευθέσεις και είχαμε μεγάλη αποτελέσμα που είχαν ενημερωθεί να πάρουμε πλέον παιδιά. Δεν είμαστε έτοιμοι δηλαδή για να φιλοξενήσουμε τον αριθμό αυτών των παιδιών. Κάναμε όμως μια συνεργασία. Φέτο λοιπόν το καλοκαίρι για να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι από ό,τι είμαστε και πέρσι. Ανακατασκευάσαμε όλες τις τουαλέτες του πρώτου ορόφου, οι οποίες ας πούμε χρειαζόταν να γίνει, ήταν ένα έργο που έπρεπε να γίνει, ανακατασκευάσαμε όλες τις τουαλέτες. Ο πρόεδρος μαζί με την κυρία Απέργιο, το καλοκαίρι, ο θέμα του έργου, είναι το έργο έργο, έχει γίνει ένα καταπληκτικό έργο εκεί και εάν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό, αν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό, θα πάρουμε ακόμα κάποιο καινούριο τμήμα. Άρα σημαίνει ότι θα καλύψουμε και ακόμη κάποιον αριθμό παιδιών από την εθνική στιγμή. Κύριε Δήμαρχε, τι είναι όλοι τα μικρή, για μισό λεπτό, απαιτούμε και σε κύριο Καστόρη. Συνάδελφε, και δεν έχω εξής, επειδή έχετε ένα καθεστώ σας, το οποίο σωστά το είπατε, όσον αφορά το ΕΣΠΑ που είπατε στο νούμερο σας, επειδή είναι η οικονομική σου δέση μέχρι 40.000 ευρώ, πέρα σε πρώτη κάνει 30 και μην κάνει 30 το εξωτερικό στην Ελλάδα. Και θα μιλάμε στον κύριο Αλόκ, τι ζεις. Αυτά που ήταν πέρσι μέσω ΕΣΠΑ και φέτος τώρα είναι ακριβία. Αυτά που ήταν πέρσι μέσω ΕΣΠΑ και φέτος τώρα είναι ακριβία. Μέσα από τη διαδικασία που υπάρχει, έστω και από την αστική διαδικασία.
Δεύτερον, είμαστε θειασότητες της αστυνομικής και όχι της συλλογικής ευθύνης. Και γι' αυτό πραγματικά, αν ήμουν και στο προηγούμενο συμβούλιο, θα έλεγα στον φίλο και συνάδελφο τον κύριο Καρούμπα, όταν τον βαρύνει καμία ευθύνη, πώς προς την άσκηση των καθηγόντων τα οποία έχει και τον εκλέξω ο νεοσμιλιώτικος λαός. Τρίτον, δεν θα ήθελα και αυτές οι εκλογές οι οποίες επίκυνται σε 5-6 μήνες να παίξουν με την έννοια των σκανδάλων. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι ήθελαν να τα καλύπτουν διαχείριση, τι είπε και εγώ. Λοιπόν, εμείς δεν θα παίξουμε τα σκάνδαλα. Ναι, εμείς δεν θα παίξουμε. Εγώ λέω την άποψη δική μας. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε με τα σκάνδαλα γιατί αφενός μεν υπάρχουν πολιτικά επιχειρήματα διαπάλης πολιτικής και για την βελτίωση, αν θέλετε, της ζωής των κατοίκων μας και της λαϊκής οικογένειας. Και εκτός τούτου έχουμε πει ότι σκάνδαλα σε οποιαδήποτε καπιταλιστική διαχείριση θα υπάρχουν, γιατί είναι σύμφυτα με αυτήν. Όσο και αν υπάρχει δηλαδή, δεν μπορεί μια καπιταλιστική διαχείριση να μην εντρέπεται και σε τέτοιες κακοδιαχειρήσεις. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο πρέπει να προταστεί και εμείς θα προτάξουμε είναι όλα αυτά τα ζητήματα και αυτή η ανηλαίκη επίθεση που γίνεται στα λαϊκά εισοδήματα και στα λαϊκά και στα στοιχειώδη λαϊκά δικαιώματα, μέσα στα οποία είναι και η παιδεία, και θα καλέσουμε τον κόσμο σε μια συμπόρευση με τις ταξικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες προτείνουν τη λύση της ανατροπής. Γιατί αταξική, αν θέλετε, παιδεία, υγεία κτλ. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολλοί θέλουν να διαχειριστούν με άλλη μορφή διαχείριση, αυτό το αστικό καθεστώς δεν μπορεί να υπάρξει. Η προσπάθεια λοιπόν θα είναι συμπόρευση με όλο το λαό για την ανατροπή αυτή τη αντιλαϊκής πολιτικής και να πάρει ο λαός τις τύχες στα χέρια του με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Καπιταλιστική Ένωση και με διαγραφή βεβαίως. Και μην αυταπασχόμαστε και μην δημιουργούμε αισιοδοξίες στον κόσμο. Και πέρα από αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον Δήμαρχο, ως φίλο, όχι σαν συνάδελφο εδώ μέσα, ότι ας μετριάσουμε και λίγο τους κομπασμούς και τις υπεροψίες. Θα είμαστε και στο επόμενο συμβούλιο κτλ. Φαντάζομαι πως υποθήκαν χάρη αστιότητος ή αντικόσον ή ακόμα και στα πλαίσια άμυνας να λέγονται. Δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα, γιατί ο λαός θα κρίνει. Δεν ξέρουμε κι εσείς σαν παράταξη πόσα κομμάτια θα είσαστε και ποιος θα πάρει το μερίδιο. Ο λαός θα θέλω να κάνω μια τοποθέτηση σχετικά με ένα θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα μετά από δηλώσεις της κυβέρνησης και συνεδέψεις που έχουν δοθεί σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σύμφωνα με το σχέδιο που η κυβέρνηση παρουσιάζει, το νέο σύστημα θα αυξάνει την όθηση της πραγματικής βούλησης του λαού σε σχέση ακόμα και με το σημερινό εκλογικό σύστημα που ακολουθείτε. Θα ενισχύει τα δημοκρατικά χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης σε βάρος του δημοκρατικού ελέγχου των εξουσιών των Δημοτικών Συμβουλίων και θα απαξιώνει τα πολιτικά προγράμματα των σχεδιασμών, κρίνοντας από τους πολίτες ότι σημασία δεν έχουν κυρίως τα πρόσωπα αλλά οι πολιτικές που αυτά προωθούν. Όλα αυτά μάλιστα εκτελήσονται με τον πλέον προβληπτικό για την δημοκρατία τρόπο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως διαβούλευση με την κοινωνία για τα δημοτικά συμβούλια, προφανώς με στόχο να παρεμποδιστεί η πλήση έκταση της βούλησης των πολιτών στις εκλογές. Αν κάτι χρειάζεται, εμείς θα δούμε κάτι χρειάζεται αυτή τη στιγμή από τη διοίκηση για να ξαναβρει το χαμένο του δυναμισμό και να ξεπεράσει τις ιδιοτέλειες και την υποταγή, είναι ένα εκλογικό σύστημα απλής και ανώθητης αναλογικής που θα οδηγήσει σε δημοτικά συμβούλια τα οποία θα ελέγχουν τη δημοτική αρχή και θα έχουν λόγο για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον Δήμο. Εμείς ζητάμε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Μύρνης να δηλώσει την αντίθεσή του με τα δημοκρατικά σχέδια της κυβέρνησης και να την καλέσουμε να κινηθεί σε αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην ενίσχυση της δημοκρατίας και στη θέσπιση της απλής αναλογικής. Και αυτό το καταθέτουμε και σαν ψήφισμα. Τελειώσατε. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε 5 έκτακτα θέματα πριν δούμε στην ημερήσια διάταξη. Το ένα αφορά τις χρονικές επιτροπές, τα κτήματα του τριμήνου που έχουν έρθει για να πάρουμε απόφαση για να πάνε στα νομικά πρόσωπα. Να το
συζητάμε ένα συνάδελφο που έκλεισε και σπέφτει για την έκτακτα. Αλλαγή στη σύνθεση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Πρωτοκολλίου του Δήμου Νέας Μύρνης. Το δεύτερο θέμα. Το τρίτο είναι για δημοδοσία, θελοντική δημοδοσία. Το τέταρτο. Το τέταρτο είναι πρόσληψη προσωπικού. Αφού το πέμπτο είναι πρόσληψη προσωπικού. Και το τέταρτο είναι. Κύριε Πρόεδρε, μου δίνετε το λόγο για να λεπτομέρειο. Καταρχήν να αποφασίσουμε αν θα τα συζητήσουμε. Πριν να τα συζητήσουμε, μου δίνετε το λόγο για να λεπτό. Από ό,τι διαβάσα, ήρθατε εδώ πέρα με κάποια έκτακτα θέματα και θέλετε αμέτη μου χαμέτη να συνενέσουμε στη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων. Από ό,τι πρόχειρα διαβάσατε, κανένα από αυτά τα θέματα δεν δικαιολογείται να είναι έκτακτο. Κανένα απολύτως. Θα μπορούσατε να τα έχετε φέρει τακτικά σε εμάς. Κύριε Πρόεδρε, όταν πληρωνόμαστε, πέθαμε ένα δήμο, ο κύριος Δήμαρχος έλεγε ότι δεν έχει πολλά έξοδα κλπ. Γιατί δεν κάνετε συγγνώμη συμβούλιο, τι μας κρατάτε το 15.000 ώρες. Το θέμα ήταν οικονομικό. Μέχρι τις ώρες ήταν οικονομικό. Τώρα τι είναι. Όχι το πρόβλημα. Πάτε πρώτα έτσι. Πάτε το συμβούλιο από την αρχαία. Τώρα ότι οικονομικά υπάρχουν προβλήματα. Αυτό το θέμα, κύριε Μάρτιο, το βάλατε στη σημερινή περίπτωση. Το τρίτο έντασε.
δεν μπορώ να τα ψηφίσω όλα αυτά τα θέματα, επειδή ως Γενική Αρχή αρνούμε να δεχτώ ότι αυτά τα θέματα είναι έτα και γι' αυτό το λόγο και μόνο αρνούμε να τα ψηφίσω. Δηλαδή δεν έχω αντίθεση στην ουσία, αλλά στην τακτική και την διαδικασία η οποία καταγνώνει υποκρίνει άλλες σκέψεις και μεθόδους και πρόθεσεις. Προς το τρίτο, το τρίτο εκτακτό είναι ζητάμε την έγκριση για να γίνονται δίμηνες προσλήψεις, επειδή είχαμε ζητήσει για την κοινωνική υπηρεσία, κοινωνικούς λειτουργούς και γιατρούς και η πρόσληψη αυτών καθυστερεί. Έχουμε και από την περιφέρεια τότε, αν θέλετε γενικότερα. Ζητάμε λοιπόν την έγκρισή σας για να προσλάβουμε έκτακτο, να προσλάβουμε προσωπικό για δύο μήνες. Ζητάμε λοιπόν τρεις κοινωνικούς λειτουργούς, έναν ψυχίατρο, έναν διεύσυνον γιατρό. Ένα μόνο. Όχι το Συμβούλιο, το Συμβούλιο είναι φωνή. Ναι. Πότε θα πω τα τις προσλάβες. Στείλω αύριο, αφού στις θέλω χτες. Ένα λεπτό, γιατί να σου πω. Ένα λεπτό. Πώς θα λειτουργήσει η κοινωνική υπηρεσία που δεν έχει κοινωνικά λειτουργό. Ναι, γιατί περιμένουμε να έρθουν οι εγκρίσεις από πάνω. Κάθε μέρα μας λένε αύριο. Γιατί. Το δημοτικό συμβούλιο. Τι να κάνω. Να μην λειτουργήσει η κοινωνική υπηρεσία. Να μην λειτουργήσουν τα καπνία. Συμφωνώ με την κοινωματολογία της κυρία Κοβάκη, έπρεπε να είναι τακτικό το για αυτό το θέμα.
Ήταν γνωστές οι λήξεις αυτών των θεσμιών. Δεν προηγήθησανε σήμερα ακριβώς αυτό που θα αντιστάθωσε μας αυτού του πόλου. Δεν υπάρχουν εκκλησίες για κασμία, κομπάκι. Τι είναι δηλαδή δεν διαφορούμε επί της ουσίας. Και μην είναι σκύρω να προβληθήσει και να πείσετε της ουσίας που είναι κατανοητή. Εμείς θα το σπίσουμε σαν έξα. Να το ψηφίσουμε σαν έξα από το δήμαρχε. Αλλά να τα πάει στα αρχικά τα θέματα γιατί πως έγινε. Γιατί μπορούσε να είναι τακτικό. Με αυτά που είπε η Ακουβάη. Έτσι ακριβώς. Αυτό το ίδιο λέμε. Αυτό το ίδιο λέμε. Κλείσατε τη λίστα που θα προσλάβετε και δεν το θέλατε που πρέπει να το ξέρουν για πάνω και δικά δημόσια. Παλιό το κόλπο και εσύ και όμως θέλω παλιά, το ξέρω καλύτερα. Ναι, με ασέ. Εσείς πέρασε, εσείς πέρασε με ασέ. Πάρτα με ασέ πέρασε. Εγώ δεν συμφωνήσω με τον συνάδελφο Πρωτό. Το θέμα, η φύση του θέματος είναι τόσο σοβαρή ώστε να μην είναι έκτοτο ζήτημα. Θα ψηφίσω ότι να γίνει για την πληθυντική διαδικασία. Δεν με ενδιαφέρει κανένα, δεν είναι λαϊκισμό κάθε άλλο. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα το τρόπο που λειτουργείται σε αυτή τουλάχιστον την κατάσταση είναι μια προχειρότητα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα δίπλα δεν χρειάζονται εκκλήσεις. Προχωράνε κανονικά. Ξέραμε εμείς πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν εδώ είναι κομμένες διαδικασίες τη λειτουργία, τη υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει τη παροχή υπηρεσιών, εργασία για ανθρώπου που κάνει προσδιορισμό στο τέτοιο τέτοιο. Δεν τα ξέρω. Ένα λόγο που έχουμε και εμά και εσύ και εσύ παρόλο το θέμα. Έπρεπε να καλέσετε έστω μετά από τη μέρα στέλνου που μπορούσε να μου πει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ψηφίσω το. Αλλά έχω το δημοτικό στην πολυβρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει κι άλλο. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει κι άλλο θέμα που σκέφτο σαν έκανε. Από ό,τι εγώ τον κύριο που μιλάμε. Λέω λοιπόν ότι καλό είναι τα ζητήματα των προσδίξεων, επειδή ξέρουμε πάρα πολλά τα προσδίξεων, να μην είναι κάτι θέμα. Ο κύριος Δήμαρχος είναι ένα άλλο θέμα, γιατί δεν τον ρωτήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει για την αλήθεια του θέματος, για τίποτα. Εμείς έχουμε ζητήσει, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε ζητήσει αυτές τις θέσεις για συμβάσεις έργων. Εντάξει. Τη ζητήσαμε. Κάθε μέρα λοιπόν που μιλάμε με το Υπουργείο Εσωτερικών είναι σε έγκριση. Ένα λεπτό εσύ. Ναι, κάθε μέρα λοιπόν μας τους στέλνουν. Αύριο θα υπογραφεί. Και την Παρασκευή λοιπόν, μας λέγανε ότι θα έρθουν έγκαιρα. Την Παρασκευή μας είπαν ότι θα καθυστερήσουν. Δεν είναι ότι δεν θα έρθουν. Θα καθυστερήσουν και γι' αυτό μας είπαν πάρτε δίμηνα για να μην έχετε πρόβλημα. Την Παρασκευή, πότε θέλετε να τα φέρουμε εμείς εδώ. Και είναι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί με απόφαση, αν είναι νομικό πρόσωπο, είναι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έπρεπε λοιπόν να ιδρύνει το δίμηνο το Δημοτικό Συμβουλίο. Αυτό είναι. Τόσο σοβαρό είναι πια το θέμα. Θα κάνω τελειώσει εδώ και να κάνω. Κύριε Δήμαρχε, μπορεί να έχω τα ονόματα. Είναι πρόσδεκτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένων χώρων. Προσέξτε και εδώ για να μην κάνετε κάνει λάθος. Προσέξτε για να μην κάνετε λάθος. Έτσι. Και μας πείτε πάλι ότι. Λοιπόν, είχαμε ζητήσει δύο θέσεις ΔΕ εποπτών πισίνας με σχέση εργασίας ορισμένων χώρων. Μας απάντησε το ΑΣΕΠ ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε τους δύο αυτούς επόπτες πισίνας με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αλλά πρέπει να είναι με σύμβαση ορισμένου. Με σύμβαση, είχαμε ζητήσει σύμβαση χρήστος έργου και ζητάει, πρέπει να το ζητήσω με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Κάναμε λοιπόν καινούριο χαρτί στις 24/8/2013, κάναμε καινούριο χαρτί με το οποίο ζητούσαμε να μας εγκρίνουν τους δύο αυτούς ανθρώπους που είναι επόπτες πισίνας και είναι αναγκαίοι για να λειτουργήσει η πισίνα. Εάν δεν υπάρχουν επόπτες πισίνας, δεν μας δίνουν άδεια για να λειτουργήσει η πισίνα.
Στείλαμε λοιπόν ένα χαρτί στο οποίο μας λένε ότι έτσι και έτσι πρέπει να είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου. Το στείλαμε αυτό το χαρτί και μετά έρχεται την περιφέρεια και το απορρίπτει. Έτσι, το απορρίπτει αυτό το χαρτί στις 28 του 2013, το απορρίπτει θεωρώντας ότι δεν είναι επαρκή αιτιολογία για να γίνει αυτό το έργο. Επανερχόμαστε λοιπόν με μια άλλη αιτιολογία, βάσει εντός το αναλύουμε πιο πολύ γιατί πρέπει να μας δώσουν αυτούς τους δύο. Γι' αυτό ήρθε έκτακτο. Είδατε τις ημερομηνίες πόσο είναι. Ζητάμε λοιπόν έστω και τώρα, έγκριση ζητάμε για να ζητήσουμε σύμβαση ορισμένου χρόνου για αυτούς τους δύο επόπτες πισίνας. Η τελευταία απάντηση πότε σας είπε σε ποιο ήταν το μήνυμα. Εσείς δεν είπατε 28 είπα. 28. Δεν μπορούσε λοιπόν να συμπεριληφθεί στη σημερινή με μισή διάταξη. Βρισκόμαστε συνέχεια σε επικοινωνία, μήπως το θέμα το ξεπεράσουμε. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, οι συνάδελφοι διαφωνούν από το θέμα. Και πάλι να επαναλάβουμε, διαφωνούμε όχι με την ουσία αλλά με την διαδικασία. Με τη διαδικασία του εκτάκτου, αν πρέπει να υποθεί ως έκτακτο το θέμα, που δεν πρέπει. Λοιπόν, ποιος συνάδελφος δεν ψηφίζει το θέμα. Ο κύριος Στέφος, ο κύριος Κούπας, η κυρία Νάμου και ο κύριος Μάκης. Υπάρχει άλλος συνάδελφος. Το τελευταίο έκτακτο, κύριε συνάδελφε, είναι από την κυρία Ιακωβάκη, η έκθεση για την εμμονωσία στις 24 και 24 Νοεμβρίου και η έκθεση ποσού 1.300 ευρώ για προσκλήσεις για προμήθεια γλυκών αναψυκτικών για την ημέρα της εμμονωσίας. Δεν είναι έκθετο, κύριε συνάδελφε. Εγώ απουσίαζε δύο ημέρες ελάχιστε εκτός από δεν μπορούσα να το γράψω. Και γι' αυτό δεν εγγράφηκε στις ελίσεις. Λίγο φορτισμένος, θα σας πω και που δατάμε πρώτα τη μελέτη, θα σας πω μετά τους χώρους.
ξέρετε πώς θα ακουστήσει. Και δεν ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι κόμβοι. Δηλαδή πώς έχετε κάνει μια εξαιρετική. Όχι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω την ερώτηση μου. Σας παρακαλώ, πώς τιμώνετε και εσείς όταν δεν διακόπτετε και τέτοιο. Άφησα με λοιπόν και να ολοκληρώσω. Δηλαδή πώς έχετε βγάλει το κόστος. Και εδώ με αφελής, βλάξ, δεν γνωρίζω τίποτα. Και ερωτώ, έχετε βγάλει ένα κονδύλι, είναι 92.500 ευρώ. Πώς το βγάλατε αυτό το κονδύλι. Πώς ξέρετε ότι θα κοστίσει τόσο, όταν δεν ξέρετε τους κόμβους. Και μας λέτε, θέλετε να σας πω για τους κόμβους. Επέστε τους. Ξέρουμε την τιμή των φεγγελών. Εγώ απάντησα και είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση που με ρωτάει η κυρία Κασίνη. Μα δεν ξέρω τι θα και η βασική αυτή αρχή λέει το εξής. Όταν το τεχνικό
πρόγραμμα επιφρόνηση. Είναι το εκτός των 2.800 που λέμε θα μπουν και άλλα τα δύο λίγα. Και βεβαίως τα τελευταία χρόνια που έχουμε συνομώσει και δεν γράφουμε και πράγματι δεν γράφεται ό,τι θέλετε, είναι αδιανόητο να μην έρχεστε, να έρχεστε μετά από τον Ιστερό και να ζητάτε αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος. Νοείται να ζητάτε αναμόρφωση προϋπολογισμού, αλλά όχι τεχνικού προγράμματος. Έπρεπε αυτό που λέτε σαν έργο που προγραμματίζεται τώρα να το έχετε λάβει υπόψη από την αρχή στη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος. Γι' αυτό τον λόγο εμείς δεν ψηφίσουμε αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος. Η συνολική έκθεση για 2,5
Ένα νοτικό που αφορά και βάλατε ένα κονδύλι γύρω στις πόσο 20.000 που δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων. Που αφορά το προσωπικό με σύμβαση μισθούς. Έχετε ήδη στα έξοδα, στην αναμόρφωση που μας έχετε φέρει, το κωδικό 1561-17001, έχετε προβλέψει για σύμβαση μισθούς έργου έφτασης 400.000 και προσθέτετε ακόμα κάτι, δεν τα καταλαβαίνετε. Είναι άλλος κωδικός, είπατε εμείς εις κωδικού. Είπατε εμείς εις κωδικού, είναι ως κωδικός, τι είπατε. Νέος κωδικός, νέος κωδικός. Νέος κωδικός. Ωραία. Γιατί δεν πάει στην ενίσχυση και πάει σε νέο κωδικό, αυτή πρόκειται για, για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έχετε το προσωπικό με σύμβαση μισθού της έργου. Γιατί το μένει ήταν ένα κωδικό χαρακτήρα, έτσι, γιατί αυτά είναι με αντίτιμο. Σε συμβάσει αυτές που μας τις δίνουν γιατί έχουν και εις πράξη αυτή. Το άλλο είναι κανονικό, αν δεν κάνω τα σύμβαση. Βλέπετε να είμαστε διαφορετικά. Ναι, το ένα άλλο ήταν. Πόσο μειώθηκαν τα χρήματα μειώνουν και τις μισθιζόμενοι καραντή. Στην οποία αφού την παρατηρούμε επί της ουσίας,
μεταφέρετε πιστώσεις, δηλαδή έργα τα οποία είχατε προϋπολογίσει ότι θα γίνουν, τα μεταφέρετε στις καλέντες, δηλαδή δεν θα γίνει. Ανταυτού λοιπόν, ενισχύεται διάφορους κωδικούς που έχουν να κάνουν με προμήθειες, δηλαδή έργα όπως για να φτάσει στο νησί, η προμήθεια του φυσόμενου κάδου, αν και σαν τόπος αυτή τη διευκρίνηση, η ανάπλαση παιδικής χαράς του άλλου, οι διαμορφώσεις νέων δρομείων του πεζόδρομου, τα ασφαλτοτάπητες οδών, που είναι έργα βασικά για τη λειτουργία της οικονομίας και αφετέρου στους καλύτερους καιρούς που περνάμε, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και έργα που θα καταπολεμήσουν. Κατά πολύ μικρό ποσοστό, αλλά προς αυτή την κυβέρνηση μπορεί να κινηθούν και την αφιερία. Αυτά λοιπόν όλα παραδέχονται στις καλένες. Ανταυτόν λοιπόν έρχεται το μας φέρνει. Ορίστε. Μας φέρνετε λοιπόν ενίσχυση κωδικού 300.000 που αφορά έκτακτο προσωπικό σύμβαση μίσθωση έργων και κάτι άλλα τέτοια, κάτι αναθέσεις απευθείας. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνετε εσείς, προσπαθείτε και ενισχύετε πάλι το πελατειακό σας κράτος. Αυτό το σύστημα λοιπόν και αυτό το βιολί στο οποίο έχετε γίνει επιστήμονες φαίνεται καθρέφτης και σε αυτή την αλλαγή. Και περιμένετε από εμάς εδώ να ψηφίσουμε αυτά. Πώς συνάδελφοι διαφωνούν, δεν ψηφίζουν το δεύτερο θέμα για την τα μονοϊκά που μας εμπάνω να κάνεις όλοι μας την ψηφοφορία. Αναμόρφωση του προβλήματος. Ο κ. Κούπας, η κυρία Μάνου, ο κ. Δημάρχης, η κυρία Ταρζέτα, ο κ. Στέφος, ο κ. Ζάμος. Πρόεδρε, με και πρόεδρε. Πρόεδρε. Και η κυρία Καπουρέ. Η ψήφιση των θεμάτων τα οποία φέρνει ο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Δήμαρχος, δηλαδή χωρίς να γίνεται ονομαστική ψηφοφορία και επομένως για τις εισάδοχων απαγωγής να κρίνουμε ότι έχει ψηφιστεί το θέμα, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Σας παρακαλώ τέλος πάντων. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα αυτό το πράγμα να τελειώνει κάπου. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσετε. Έχετε γίνει πλέον μια πρακτική. Δεν, νομότητα. Δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε νομότυπο. Συγγνώμη, ρε. Σταματήστε. Ναι, συμμετέχω στο Συμβούλιο και θα τα παρεμβήσει για να τελειώνουμε. Γιατί βλέπω ένα άγχος, μια διαρκή αγωνία στα βλέμματα των κυρίων συναδέλφων της πλειοψηφίας. Πότε θα τελειώνουν, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές. Και νομίζω ότι αυτό. Θα είναι μια υποχώρηση. Να είναι μια υποχώρηση. Να ζητήσουμε την νομιμότητα. Σύνολο 138 μείον 5, 133.
κερδιστούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Υπάλληλοι που θα προσθέτουν είναι αυτοί 133, τι θα μείνουν οι υπαλλήλοι. Εάν δεν φύγουν οι υπαλλήλοι, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόσληψη νέων. Πρέπει να υπάρχουν οργανικές θέσεις. Αν δεν υπάρχουν και δεν μπορούν. Σήμερα πώς είναι. Κάποια ερώτηση είναι. Στάθηκα ακόμα και παιδιά να σχολητήσει. Υπάρχει σαν που είσαι να κομμάτει. Το θέμα δεν είναι ένα απλό θέμα. Μπορεί να γίνει στην ψηφοφορία. Είμαι υποχρεωμένος άλλη μια φορά να επαναλάβω που πάρω σε όλες αυτές τις προσλήψεις. Έχουμε υποστηρίξει και εξακολουθούμε και υποστηρίζουμε πάντοτε όλοι. Θα πρέπει ο Δήμος κάποια στιγμή να αναδιοργανωθεί, θα πρέπει οι υπεύθυνοι του Δήμου να κατανοήσουν καλύτερα το προσωπικό και να μας φέρουν κάθε φορά εδώ κάτω που κάνουν προσλήψεις 130 από και 140 και 150 από. Μπορεί να λειτουργήσει η υπηρεσία καθαριότητας, είναι βέβαιο, με λιγότερους έκτακτους. Αλλά εσείς τι έχετε κάνει, έχετε καθορίσει ένα αριθμό, έχετε χωρίσει τους ανθρώπους σε δύο ομάδες, ξέρετε και ξέρουν ότι σε κάθε οχτάμινο θα εναλλάσσονται και όλα είναι όμορφα και ωραία. Πάλι δηλαδή αυτό το παιχνίδι που παίζετε τόσα χρόνια, εξακολουθούμε να το παίζετε. Ξέρω ότι θα μου πείτε πάλι ότι όλα αυτά θα γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΜ. Έχω να σας πω το εξής κύριε. Το τελευταίο καιρό γράφεται κατά κόρον στον τύπο όλων των αποπρόσεων το τι συνέβαινε, το τι ανακάλυψαν οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, ότι συνέβαινε με τις προσλήψεις αυτού του τύπου που γίνονταν δίθεν διαδικασίες ΑΣΕ. Δεν είναι αδιάβλητη αυτή η ιστορία με το ΑΣΕ. Δεν είναι αδιάβλητη αυτή η διαδικασία του ΑΣΕ και αυτό συμπεριλαμβάνεται ότι γινόταν σε όλη τη χώρα. Ασφαλώς δεν μίλησε κανείς για το Δήμο Νέας Μύρνης. Το ίδιο ακριβώς σχετικό στείνεται παντού. Τέρμα λοιπόν το παραμύθι η διαδικασία του ΑΣΕΠ, γιατί δεν είναι αδιάβολη. Και κάτι άλλο κύριε της συμπολίτευσης. Όταν σας φέρνει ο Δήμαρχος εδώ και σας λέει χρειαζόμαστε 138 ή 133, είστε βέβαιοι ότι χρειάζονται πράγματι 133 ή αύριο αν έρθει κάποιος έλεγχος πιο σοβαρός, πιο ενδελεχής και σε μεγαλύτερο βάθος, θα αποδειχθεί ότι οι 50 ή 80 από αυτούς δεν χρειάζονταν και ενδεχομένως κάπου να καταλογιστούν. Τα έξοδα όλων αυτών των προσλήψεων, οι οποίες και παράτυπες θα είναι τότε και παράνομοι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εμείς σε καμία περίπτωση αλλάξαμε και το πιστεύουμε, δεν χρειάζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν συνεννούμε. Βεβαίως. Γινόμαστε συνέχεια θεατές αυτής της διαδικασίας, θα μιλείτε. Προηγουμένως η κυρία Ιακωβάκη μίλησε για διμηνύτες οι οποίοι θα πάνε στις υπηρεσίες του Δήμου. Τα κυρία Ταχύρη ήταν πάρα πολύ απλό, είναι εργασικό για μένα, πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν πραγματικά έργο. Σε ένα πολύ σημαντικό. Το άκουσε ο άνθρωπος, δεν ανάγκη να του το πει εσύ. Με άκουσε εδώ ήταν. Κύριε Κουπά. Κύριε Κουπά, κύριε Κουπά, να σε φαίνονται λίγο ο άνθρωπος εκεί που έρχεται. Με συγχωρήσει με κύριε Ο Παπουτσής εδώ ήταν, με άκουσε. Για δούλευση στον πρόεδρο των εργαζομένων. Κύριε Φραγκούλη, συνεχίστε. Λοιπόν. Βασικά υπάρχει αυτή η κατάσταση η οποία λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν με μόνιμη απασχόληση στο Δήμο να προσφέρουν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δυστυχώς, για παράδειγμα, με διμηνύτες ανθρώπους που θέλουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κυρίας Ιακωβάκη δεν γίνεται δουλειά, γιατί πάρα πολύ απλά αυτοί οι άνθρωποι με το που θα έρθουν
και θα μάθουν το τι γίνεται και με ποιους ανθρώπους έχουν να κάνουν, αναγκαστικά θα φύγουν. Αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο και δεν είναι γενικά, αλλά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων λογικών, συγκεκριμένων πολιτικών, συγκεκριμένων αντίληψης του μνημονίου και του Καλλικράτη, τον οποίο υπερασπίζεστε έτσι και είσαστε από τις κατεξοχήν καλλικρατικές δημοτικές αρχές. Ένα παράδειγμα αυτό και είναι νομίζω απάντηση στον κύριο Κούπα. Αυτή τη στιγμή, όταν η λογική των μνημονίων και του Καλλικράτη που θέλουν να απαξιώσουν οτιδήποτε, είναι και η λογική που θέλει να απαξιώσει οποιοδήποτε τρόπο υπάρχει μέχρι στιγμής να προγραμμάει τον κόσμο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τώρα. Είναι τραγική η επίθεση που γίνεται σε οτιδήποτε προσπαθεί με κάποιον έστω και υποθυποδός αξιοκρατικό τρόπο να προλαμβάνει τον κόσμο. Είναι η μόνιμη λογική που υπάρχει στο να ξεφτυλίζεται το σύμπαν ξαφνικά όταν δεν μας είναι χρήσιμο, να είναι αναλώσιμο και να τελειώνει. Εμείς θεωρούμε ότι με τους οχταμιλίτες, τους διμηνίτες και με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να δουλέψουν στο Δήμο, ο οποίος Δήμος τους χρειάζεται, γι' αυτό τους αναπολαμβάνει, γι' αυτό τους ανακάνει προκήρυξεις για αυτές τις θέσεις. Η απάντησή μας είναι ότι χρειάζεται μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους ανθρώπους. Δεν είναι η λογική του να φεύγουν με οριζόντια μέτρα και να προλαμβάνονται μετά οι ίδιοι άνθρωποι που είναι οι σχολικοί φύλακες. Τώρα λένε ότι αφού τους διώξανε καλά, θα τους ξαναπάρουν αλλά με άλλες συμβάσεις εργασίας. Άρα δηλαδή για 8 μήνες με ελάχιστα χρήματα, χωρίς να καλύπτονται ανάγκες και με αναπαραγωγή του ίδιου και του χειρότερου μάλλον καθεστώτος εργασιακής ανασφάλειας και πολιτικών και πολιτικής εκδούλευσης γίνεται αυτή η διαδικασία. Δυστυχώς, σε αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί κανένας από εμάς πραγματικά να πει ότι θα ψηφίσουμε κατά, γιατί πάρα πολύ απλά μετά δεν θα μπορεί κανένας πολίτης απολύτως με κανέναν τρόπο να ικανοποιήσει έστω το ελάχιστο. Καταγγέλνουμε αυτή τη διαδικασία, τη θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη και να συνεχίσουμε να διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Το λόγο έχει η κυρία Πέτρη, ο κύριος Δευτός. Ξέρετε, έχω τοποθετηθεί πολλές φορές για αυτό το θέμα. Φυσικά και μπορεί αυτή μακάρι τα ασφαλιστικά μέτρα να κερδίσουν οι άνθρωποι και να μείνουν μόνιμοι και να τελειώσει αυτή η διαδικασία έτσι φορτώρ. Γιατί, ακούστε συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή τα 100 άτομα, το έχω ξαναπεί, δεν επαρκώ και το έζησα τώρα το καλοκαίρι που έκανα το έργο στην Εθνική Στέγη, ζήτησα τρεις καθαρίστριες να έρθουν να καθαρίσουν και δεν υπήρχαν. Δεν υπάρχουν καθαρίστριες. Και απέσυρε ο προϊστάμενος δύο από τον δρόμο να έρθουν να βοηθήσουν να καθαρίσουν. Έχουν πλέον, το έχω πει πολλές φορές εδώ, έχουν εξοδοθεί αυτοί οι άνθρωποι. Τα 100 άτομα είναι λίγα. Μην λέτε λοιπόν, χωρίς να ξέρετε, πρέπει να πηγαίνετε πού και πού να ρωτάτε, πού και πού να μπαίνετε μέσα και να βλέπετε τι συμβαίνει στις υπηρεσίες. Γιατί πραγματικά όταν είμαστε απ' έξω, λέμε πάρα πολλά. Και εγώ μπορεί να έλεγα περισσότερα να ήμουν απ' έξω. Τώρα όμως που βλέπω αυτούς τους ανθρώπους εκεί μέσα να αναλαμβάνουν ο κάθε ένας 10 αντικείμενα, νομίζω ότι δεν είναι και δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι να κάθονται και να ασχολούνται με όλα και για όλα. Γι' αυτό λοιπόν μην σας παραξενοφέρετε ότι είναι πάρα πολύ. Πηγαίνετε στις υπηρεσίες, κοιτάξτε τα νομικά πρόσωπα, πόσες καθαρίστερες θέλει το κάθε νομικό πρόσωπο, πόσα άτομα χρειάζονται στους δρόμους. Ένα λάξ, γιατί δεν μπορεί να καθαρίζονται τους δρόμους κάθε μέρα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Όμως οι διαδικασίες αυτές είναι. Αν αύριο πει ο ΣΕΠ, ξέρετε κάτι, μόνοι μας. Δηλαδή θα έρθει κάποιος εδώ και θα πει δεν χαίρουμε ο ΣΕΠ. Ακούστε κυρία Κασημέρη, ο ΑΣΕΠ εδώ Μάρτη στείλαμε χαρτιά στους παιδικούς σταθμούς να έρθει το προσωπικό. Ο ΑΣΕΠ απάντησε ότι τους δεχόμαστε και το Υπουργείο μέχρι που ανοίξαμε δεν είχε απαντήσει. Δεν είχε απαντήσει να μας στείλει προσωπικό. Λοιπόν, γι' αυτό λέω καλό θα είναι να είμαστε μέσα στις υπηρεσίες και να ρωτάμε. Κύριε Ζεντός. Ναι. Κυρία Παπαδρέα. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα παρακαλούσα τον κύριο Παπουτσί να είναι με συνέδουσα και να υποστεί τη συνέπεια να ακούσει αυτά που θα πω και να αφήσει τον αναγκαλισμό με τον κύριο Σουρβίνο. Έχω με τον. Λοιπόν, τι θέλω να πω λοιπόν για να είμαι σαφής.
πρώτον, η δουλειά και η εργασία είναι δικαίωμα και δεν είναι χάρισμα. Πρέπει λοιπόν να μάθουν και οι εργαζόμενοι ότι αυτό που έχουν κατακτήσει έστω με αυτές τις λειψές εργασιακές σχέσεις είναι δικαίωμά τους, απόλυτα συνδεδεμένο με τη ζωή, την αξιοπρέπεια και την επιβίωση αυτών των οικογενειών τους. Άρα λοιπόν δεν σου χαρίζει καμία πλειοψηφία ή μειοψηφία ή αν θέλετε το Διοικητικό Συμβούλιο. Έπρεπε δηλαδή να καταλάβουν ότι είναι και δουλεύουν γιατί είναι χρήσιμοι. Δεν τους χάρισε το μισθό, δεν τους λάβει, ούτε το βρετό, ούτε το κοντελάκι, ούτε κανένα. Και πρέπει να ξέρουν ότι το κούτελό τους είναι καθαρό για να το σκουπίζουν τον υδρότα τους με το ίδιο στο χέρι και να μην αφήνουν κανένα από εμάς να τους βάλουν μαντιλάκια αντί να τους σκουπίσουν τον υδρότα. Το πρώτο και κύριο γι' αυτό το μεταφέρω και τις υπόλοιπες εργαζόμενες. Και το λέω αυτό γιατί ξέρει πολύ καλά και ο κύριο Παπουτσίσκο για τον μέσα ότι εμείς ακόμα σε εργατική τάξη από την αρχή ζητήσαμε μόνιμη και απασχόληση και ειδικά σε ανθρώπους που εξυπηρετούν μόνιμες κυριαρχικές ανάγκες. Όπως είναι αυτοί οι εργαζόμενοι τοπική αυτοδιοίκηση κάτω από άθλιες συνθήκες. Και γι' αυτό και τις επισκεπτόμαστε συνέχεια και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ρήγματα τη συνείδησή τους και να καταλάβουν πού είναι το δίκαιο τους και ότι δεν είναι εξυπηρετημένοι της κάθε πλειοψηφίας, μειοψηφίας ή του κάθε χτυπήματος στην πλάτη. Τους έχει ανάγκη ο Δήμος, δεν έχουν ανάγκη τον Δήμο. Κανένα δήμαρχο και κανένα σύμβουλο. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουν και να φύγουν από αυτό το ζυγό και από αυτόν τον εγκλωβισμό της δουλοπαρικίας. Να καταλάβουν δηλαδή ότι αξίζουν και γι' αυτό δουλεύουν. Και θα δουλεύουν όσο είμαστε εδώ μέσα και όλοι είναι ευαίσθητοι στο δικαίωμα της εργασίας, αλλά με διαφορετική πολιτική προσέγγιση ο καθένας. Γιατί αν ήθελε ο καλλικρατικός Δήμος, ο οποίος τώρα κόπτεται ότι ο καλλικράτης μειώνει τις θέσεις εργασιακές θέσεις, τα σχολεία, τα οικονομικά κτλ. Κτλ. Θα είχαν ταχθεί εδώ και τρία χρόνια διαφορετικά απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή επίθεση και σε αυτό το μοφλό της κυραγόνης που έχετε κάνει κράτη σε τοπικό επίπεδο και στην τοπική διοίκηση. Όπως υπηρετήσαμε και υπηρετεί και αυτή η πλειοψηφία με όλα όσα θέλει να επέρεται εδώ πέρα τον καλλικρατικό αυτόν νόμο που δημιούργησε αυτή την αιχμαλωσία των εργαζομένων και αυτές τις εργασιακές σχέσεις. Άρα λοιπόν ένα το κρατούμενο. Ο αγώνας είναι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μόνη μία απασχόληση. Χωρίς να έχουν ανάγκη κανέναν μας. Να μην εχμάλωτε των ασφαλιστικών μέτρων κανενός δικαστή, κανενός δικηγόρου, να μην πληρώνουν το μισό μισό τους σε δικηγόρους, να μην γίνονται εχμάλωτοι του κάθε δημοτικού συμβουλίου ότι δίθεν τους χτυπάει την πλάτη για να τους δώσει θέση εργασίας. Δεν έδωκε καμιά θέση εργασίας, ούτε ο Πελάκης, ούτε ο Βρεθός, ούτε ο Τσουλάκης. Την πήραν γιατί ο Δήμος έχει ανάγκες. Και έχει ανάγκες πιο πολλές από αυτές που υπηρετούν οι άνθρωποι αυτοί. Άρα λοιπόν, αγώνας για μόνιμη θέση εργασίας αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν. Να κρατήσουν το δικαίωμα της αξιοπρέπειας και της επιβίωσης. Να φύγουν και να μην χειραγωγούνται από όλους εμάς. Να δουν μπροστά τους τον δρόμο αυτόν που κατοχυρώνει τα δικαιώματα της εργασιακά. Είναι ο δρόμος της πάλης, της ταξικής αντιπαράθεσης με αυτό το σύστημα, με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτή την πολιτική και την πολιτική του Δήμου μας που υπηρετείται μέσα από το Καλλικράτη παρά τις οποιασδήποτε αν θέλετε κινήσεις που γίνονται για να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, μόνιμη και διαρκή απασχόληση ναι στο θέμα αυτό. Και έτσι, εμείς καταγγέλνουμε αυτές τις μορφές απασχόλησης, δεν μπορούμε να στερήσουμε την αξιοπρέπεια και την επιβίωση κανενός και να αγωνιστούν κι αυτοί μαζί με τις δυνάμεις τοπική αυτοδιοίκηση στο λαό και να συμπορευτούν για να κατακτήσουν μία και καλή τα δικαιώματά τους, αν θέλουν πραγματικά να μην είναι κάθε μέρα εδώ για να ακούν τον ένα και τον άλλο από εμάς να τους χαϊδεύουν τα αυτιά. Κυρία Παπαδρέα. Και εγώ προλάβω ότι για μια ακόμη φορά καλούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκρίνουμε θέσεις προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου και μάλιστα ανάγκες του Δήμου σε πολύ ευαίσθητους τομείς όπως είναι είτε κοινωνικές δομές, κοινωνική υπηρεσία, είτε είναι έτσι από πολιτής αποδημάτων. Δεν μπορεί κάθε φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση να διαπιστώσουμε το διέξοδο αυτό που έχουμε βρεθεί και την ανάγκη μετά την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων και να ξεχνάμε αυτό ότι όταν υπήρχε η δυνατότητα να προσληφθεί μόνο προσωπικό, η Μορφή Αρχή επέλεγε με συγκεκριμένη πολιτική με την πρόσληψη σημασιών του αλληλεγγύη της πελατειακών πολιτικών σχέσεων. Εμείς θα επαναλάβουμε σαν δημοτική κίνηση την πάγια θέση μας για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού του μεγαλύτερου τη πάγια ανάγκη του Δήμου. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργούμε μια σχέση εργασία. Θέλουμε μόνιμους υπαλλήλους για πάγιες και διαρκής ανάγκης και όχι συμβασιούχους οι οποίοι θα βρίσκονται σε καθεστώς ομοιρίας. Και όλο αυτό το διέξοδο είναι με έναν τρόπο. Η λειτουργία
μαζί με την τοπική κοινωνία, το έχουμε φέρει σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια και η δημοτική αρχή, παρόλο που δηλώνει τη στήριξη, έπρεπε να έχει κάνει κάτι σε αυτό το κομμάτι στο να δημιουργήσει ένα μέτωπο, ειδικά τώρα που πλήττουν τόσο πολύ οι βασιλικές σχέσεις. Ο κύριος Ναφελούδης και μετά ο κύριος Θεός. Φαντάζομαι, εμάς την εταιρεία μου, ότι ημέρα τις ίδιες φορές που θα ψηφιστεί κόσμος εργαζόμενος και δικό διαλέξει αυτή τη σχέση από τη στιγμή του Ιωσήφια, του Δημοτικού Συμβουλίου, λοιπόν, τι θα τα ακούω. Ήθελα να κάνω όμως μερικές παρατηρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι αποτελεί όμιλος που μου αρέσει, παρά το παραδείγμα από την Ελλάδα και την Κούβα, αποτελεί όμιλος για την Ελλάδα. Όσοι μου έχουν υποθέσει ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτή, μαύρη, κάρτη, σκαταλιά, τα πράγματα. Με τα προβλήματα που έχουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζωρικό πρόγραμμα. Το Βρετανό τη κυβέρνηση για να σαρώσει το σκοπό ότι υπάρχει ο κόλπο αυτοδιοίκηση. Παρακαλώ να τα πράγματα. Ακόμα και αν πιστεύουμε να μην τα λέμε μέσα, είμαστε αρμοδιοικητικοί, είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι. Εξυπηρετούμε το χώρο της αυτοδιοίκησης. Καλό λοιπόν να μην εγκολυμπωνόμαστε επιχειρήματα και απόψεις. Να διασύρουμε να τελειώσω κύριε Πουπανίδη. Να τελειώσω κύριε Πουπανίδη. Να τελειώσω κύριε Πουπανίδη. Δεν θέλω διακοπές να πάρω τώρα. Λέω λοιπόν πολύ απλά γιατί δεν έχω κανένα να μιλάει. Λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά ότι είναι απαράδεκτο να ενστερεζόμαστε στημένες αντιλήψεις για το χώρο της αυτοδιοίκησης που έχει προβλήματα, που έχει δυναμίες, που έχει ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η ίδια. Αν θέλετε, ανάμεσα σε ίσο θέμα, το ιδεολογικό πρόγραμμα της Τρόικας και της κυβέρνησης που έχει να κάνει με το ανταποκρίνω στο ρόλο της. Ένα και στο χέρι. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με ό,τι σας αντιλήψω που έχει να κάνει με την διαδικασία με το πώς πρέπει να δουλεύει κάποιος πολίτης, δημότης, οποιοσδήποτε εργαζόμενος στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέει από όλες τις πλευρές, ότι πρέπει να επιτευχθεί, θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί, γιατί πρέπει να είναι μια άλλη δυνατότητα, η δυνατότητα της μόνιμης δουλειάς για τους εργαζόμενους σε οποιοδήποτε χώρο που παραπάνω χωρίς αυτοδιοίκηση. Με δεδομένες και τις ανάγκες και τις καταγραφές των οικονομικών του οργανισμού στο Ευρώπη και στο Ευρώπη, από προσανατολιστικό, για την κρίση το μείζον θέμα που υπάρχει, το μνημόνιο και οι πολιτικές που αναπαράγονται, χωρίς να συμφωνούν με το καλλιτράκι στο σύνολό του. Να δούμε ότι η καλλιτράκι για τις αρχές εργασιακές σχέσεις. Είναι μια μεγάλη παραμύθια. Νομίζω ότι το μείζον πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι το πρόβλημα που έχει να κάνει με τις πολιτικές που αναπαράγονται. Που αναπαράγονται την Τρόικα με την ελεύθερη επίθεση και πρέπει να κάνουν με το πώς αντιλαμβάνονται την αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους και την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων. Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα η επιλογή μας είναι πραγματικά να μπορέσουμε να εισάγουμε στον χώρο και της αυτοδιοίκησης μόνιμες εργασιακές σχέσεις. Σχέσεις δηλαδή εργασιακές που έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Και βεβαίως όταν θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ συνεπείς, πρέπει να είμαστε συνεπείς και με το σπίτι μας. Με το πώς πορευόμαστε στον χώρο που εμείς τουλάχιστον διοικούμε. Τρίτο, θα ήθελα να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε γιατί συμφωνούμε. Ένας από τους λόγους που συμφωνώ να γίνουν αυτές τις προσδίδες με όποιο χαρακτήρα και υπάρχουν, είναι γιατί υπάρχει ένα κυβερνητικά. Συμφωνώ με την αντίληψη που είπε, παρότι έχει θέματα με το σπίτι του ο κ. Βρετός, σε σχέση με το πώς θα τραβάει ο εργαζόμενο, δεν είναι πελατειακή σχέση αυτή, είναι αξία δουλειά. Λέω όμως το εξής. Αν δεν επιλέξουμε έστω και αυτή τη διαδικασία εργασιακή σχέση, θα κινδυνεύσουμε στο διαπαιχνιότητα. Το ίδιο το κοπεί στο μάτι. Θα αναγκαστούμε δηλαδή, κακό να συνειδητοποιήσουμε εδώ μέσα. Θα αναγκαστούμε να μην έχουμε εργαζόμενου και να αναφέρουμε ακόμα και την αποκομιδή και τα δημοτικά ιατρία και σε ιδιώτε. Και αυτό είναι μεγάλη στιγμή στην Ευρωπή και παρεμπλοκή αν θέλετε αυτή τη πολιτική. Με αυτό το σκεπτικό, εγώ και εμεί δηλαδή, θα ψηφίσουμε την πρότασή σα. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριο Στάρκο έχει το. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα μιλήσω προσωπικά, θα μιλήσω όπως το νιώθω. Δεν θα μιλήσω με τη γνωστή κομματική ξύλινη γλώσσα και ας στεναχωρήσω τον φίλο μου τον κύριο Κούβα και ενδεχομένως να στεναχωρήσω τον κύριο Κούβα. Όταν μιλάς για ξύλινη γλώσσα, μόνο ξύλινη γλώσσα και μόνο κομματική γλώσσα. Δεν μιλάω για εσάς για την κομματική γλώσσα. Αναφέρομαι στην ξύλινη κομματική γλώσσα της αριστεράς και ειδικά της κομμουνιστικής αριστεράς. Και αυτό που θέλω να πω ενδεχομένω να βρείτε σε μια κάποια απόσταση απόψεων και τον κύριο Νεφελούδη, ο οποίο ενδεχομένω να κατηγορήσει ω λαϊκιστή. Κυρίε και συνάδελφοι, μέσα σε αυτή την απίστευτη οικονομική κρίση την οποία ζούμε, μέσα σε αυτή τη λέλαπα των πέτρων που επιβάλλονται πάνω στο σβέρκο μα, σαν επιτόμο, έχουμε συνειδητοποιήσει για τι θέμα μιλάμε σήμερα. Ποιο είναι αυτό το θέμα, το τρίτο θέμα. Μιλάμε για το ψωμί κάποιων οικογενειών, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Οικογενειών που ενδεχομένω να πεινάνε. Αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορούμε να λέμε όχι στο ψωμί και στην αξιοπρέπεια κάποιων ανθρώπων. Προσωπικά εμένα δεν με απασχολεί αν οι άνθρωποι αυτοί είναι 100, είναι 138, είναι 150. Είναι άνθρωποι.
καλύπτουν ανάγκες του Δήμου και πρέπει να πούμε, πρέπει να θυμηθούμε ποιες ανάγκες καλύπτουν. Έχουμε συνειδητοποιήσει πού τους καλούμε να δουλέψουν. Στην καθαριότητα. Όχι σε κάποιο γραφείο να κολλάνε έψημα. Στην καθαριότητα. Με τις συνθήκες τις ειδικές. ΑΣΕΠ, που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ναι, το ΑΣΕΠ θα συμφωνήσω. Σε πολλές περιπτώσεις, όσο και αν διαμαρτύρονται κάποιοι και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, έχει λειτουργήσει ως κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Ως κολυμπήθρα του Σιλοάμ για την ονομοποίηση προσλήψεων μέσα από αναξιοπρεπείς διαδικασίες. Διαδικασίες που επιτρέπουν στο πολιτικό σύστημα να τους εξευτελίζει, να τους διακομπεύει και να τους κάνει, να τους μετατρέπει σε ομοίρους της πελατοκρατίας και της κομματοκρατίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτό όμως δεν αναιρεί δύο πολύ συγκεκριμένα θέματα. Είναι η πραγματικότητα. Ότι καλύπτουν ανάγκες του Δήμου, το πρώτο, και το δεύτερο, καλύπτουν τις δικές τους στοιχειώδεις ανάγκες. Αυτή είναι η αλήθεια. Έξω υπάρχει πείνα, δεν είναι λαϊκισμός να το λέμε αυτό. Υπάρχει εξαφλίωση του κόσμου. Και εμείς εδώ μιλάμε το πώς θα τους πάρουμε. Και αν είναι νόμιμο να πάρουμε αυτούς τους, με συγχωρείτε να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, τους σκουπιδιάριδες. Γιατί είναι για σκουπιδιάριδες μιλάμε, στην πλειοψηφία. Και λέμε πώς θα τους πάρουμε, δεν θα κάνουμε έτσι, θα τους πάρουμε σε ένα διαγωνισμό, πώς θα σκουπίσουν καλύτερα. Θα πάρουμε αυτόν που σκουπίσει καλύτερα. Ή αυτόν που τα λέει καλύτερα. Τι να λέει καλύτερα. Σκουπίδια θα μας λέει. Μπορεί να είναι και θα είναι. Δεν θέλω να σας αφώσω. Κομματική σας πελατεία θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με απασχολεί. Εγώ θα ψηφίσω και με τα δύο χέρια να τους προσλάβετε και είμαι υπέρ της πρότασης την οποία θα είναι ο κύριος Δημάρχος. Καταρχήν, είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την αίθουσα και οι παλιότεροι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και αν δεν το γνωρίζουν να το τονίσω άλλη μια φορά ότι εγώ την κομματική ταυτότητα, την όποια κομματική ταυτότητα, χρόνια την αφήνω έξω από την αίθουσα αυτή. Δεν μιλάω κομματικά, προσπαθώ να μιλήσω τη φωνή της λογικής και προσπαθώ να μιλήσω εδώ μέσα τη φωνή της λογικής σε αντιδιαστολή με το πώς χειρίζεται όχι μόνο τα εργασιακά, αλλά και τα εργασιακά θέματα στο Δήμο, η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή τόσα χρόνια. Επειδή ίσως δεν έγινα σαφής, επιτρέψτε μου να επαναλάβω δύο βασικά πράγματα και να ξεκαθαρίσουμε και μερικά πράγματα. Αγαπητέ φίλε Ανδρέα, και το εννοώ το αγαπητέ φίλε και το ξέρεις. Τη λέξη όνειδος, όχι σε μένα. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, όλη η διαφωνία η δική μου ξεκινάει από το γεγονός ότι ναι μεν η αριστερά λέει και δικαίως κατά την άποψή της και εμείς δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη λογική ότι όλες οι εργασιακές συμβάσεις πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα στο δημόσιο. Αν δεθούμε λοιπόν αυτή την άποψη δεν θα έπρεπε ποτέ να συζητάμε για προσλήψεις ορισμένου χρόνου. Βεβαίως ξέρω ότι η Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο θέμα έχει και το λένε μεταξύ του διαφορετική άποψη και έχει διαφορετική άποψη επί της ουσίας. Άσχετα δεν το έχει πει ποτέ εδώ. Διότι λένε, ευτυχώς που παίρνουμε για αυτούς 130, 120, 150 κάθε 8 μήνες, διότι τότε δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η υπηρεσία καθαριότητας. Αυτό όμως υποκρύπτει πολλά πράγματα πίσω και τα καταλαβαίνετε. Έρχομαι στη θέση μας. Εγώ είμαι βέβαιος, το έχω πει, το λέω πολλά χρόνια τώρα, ότι για να λειτουργήσει η υπηρεσία καθαριότητας δεν χρειάζονται 138 έκτακτοι υπάλληλοι. Χρειάζονται πολύ λιγότεροι. Είναι πολύ λιγότερες οι ανάγκες. Εσείς μας φέρατε εδώ 130 και 150. Και σε αυτό είναι η βασική μας αντίρρηση. Επιτρέψτε μου και κάτι άλλο, κύριε. Έχετε τις απόψεις σας και οι απόψεις δικές σας γενικώς αριστεράς, κομμουνιστικής και μη,
ή όλων των αριστεριζόντων ή όψιμα τώρα όπως ονομάζονται, κάποιοι θέλουν να ονομάζονται με την ταμπέλα αντιμνημονιακή, ενώ στην πραγματικότητα είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και όλων των συναφών. Έχετε λοιπόν την άποψη, την ανθασμένη άποψη, ότι αυτό το κράτος πρέπει συνεχώς να διωγγώνεται. Έχουν αλλάξει οι εποχές, κύριοι. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, έχουν επιβληθεί κάποιες πολιτικές συμμαζέματος αυτού του σπάταρου, ανίκανου, διεφθαρμένου κράτου. Μα είναι οι άνθρωποι που θα προσκυφθούν στην καθαριότητα, είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα ή επιτείνουν το πρόβλημα, ασφαλώς και όχι. Όμως όλη η λογική η δική μου ξεκινάει από το γεγονός και πέρα από ιδεολογική είναι και πρακτική πολιτική θέση ότι πρέπει να συμμαζευτούμε τέλος πάντων. Πρέπει δηλαδή να γίνει, και είσαστε τόσα χρόνια διοίκηση και δεν έχετε αποπληρωθεί να το κάνετε. Πρέπει λοιπόν να δούμε το ανθρώπινο δυναμικό και που μπορεί να απασχοληθεί. Και κάτι άλλο, κύριε. Έχω πει πολλές φορές και το λέω και πάλι, προσλαμβάνετε 130 ανθρώπους κάθε φορά και 140 και κάποιοι από αυτούς μόνο στην καθαριότητα δεν απασχολούνται και το ξέρω. Με έχετε προκαλέσει παλιότερα να σας πω και ονόματα. Όχι, ανθρωποδιώκτης δεν είμαι για να σας πω ονόματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη, η καθαρή. Αντιπολιτεύομαι χρόνια αυτή τη Δημοτική Αρχή ακριβώς επειδή διωγγώνει τις ανάγκες και τις διωγγώνει για να παίξει το παιχνίδι που παίζει τόσα χρόνια και ξέρετε τι εννοώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, είναι ο τελευταίος ομιλητής, έχει ο κύριος Κουτελέκης. Κύριε Συνάδελφε, σήμερα το θέμα ήταν η καταγωγή υποθέσεων. Δεν ήταν η έγκριση υποθέσεων. Εγώ δέχομαι όμως ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως αιτία, αφορμή, εφαρτήριο για να εκφράσει την πολιτική του άποψη για τα θέματα των προσλήψεων. Επιτρέψτε μου λοιπόν ορισμένες παρατηρήσεις. Ο κύριος Κούπας μας λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι ακατανόητα. Δηλαδή μας λέει ότι μπορεί στον Δήμο να αφήσει 138 εργά της καθαριότητας, η οποία προστίθεται στους 50 μόνιμους, δηλαδή το 188 ως συνολικός αριθμός της καθαριότητας, την οποία εκτός από καθαριότητα καλύπτει την καθαριότητα του καπίνου, καλύπτει την καθαριότητα του δημοτικού γυμναστηρίου, καλύπτει την καθαριότητα των παιδικών σταθμών, καλύπτει την καθαριότητα της εθνικής στέγης, ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος ενδεχομένος αριθμός. Αν έχει να μου πει ένα δήμο της τάξης των 100.000 κατοίκων, τάξη μεγέθους σαν το δικό μας, που να έχει υπόλοιπο προσωπικό στην καθαριότητα, τότε θα έχει νόημα η συζήτηση και από την δική του προσέγγιση. Να του θυμίσω μόνο, για να μην ξεχνιόμαστε μεταξύ μας, ότι πριν από 10 χρόνια, πριν από 12 χρόνια, πριν από 14 χρόνια, στο Δήμο Συμβασίου και της Καθαριότητας ήταν πάνω από 200. Και τους είχε προσλάβει η Δημοτική Αρχή του κ. Σιόντρου, της οποίας μέλος ήταν ο κ. Κούπας. Τότε χρειάζονταν 200. 15 χρόνια μετά, σε μια πολύ μεγαλύτερη πόλη, χρειάζονται 138 και είναι πολύ. Για την αξιοπιστία το λέω αυτό των επιχειρημάτων και για να είμαστε σοβαροί όταν συζητάμε. Συλλογική ευθύνη μου από την Ελλάδα. Όχι, σου θυμίζω τα νούμερα για να μην τα ξεχνάς. Καθόλου δεν τα ξεχνάω και τότε, αν θυμάσαι, αλλά δεν θυμάσαι. Και τότε είχα πει τα ίδια που έλεγα και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ λέω ότι 200 πριν από 15 χρόνια σε μια πολύ μεγαλύτερη πόλη γίνανε 138. Άρα δεν μπορεί να είναι πολύ. Δεύτερο, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων του Δήμου Νέας Μύρνης και θα αποδειχθεί αυτό δυστυχώς στις κρίσεις δομών που θα γίνουν, είναι ο Δήμος του επιπέδου των 100.000 με το μικρότερο πάση φύσεως εργασιακό σχέσιο, με το λιγότερο δυνατό προσωπικό σε όλη την επικράτεια. Και αυτό θα αποδειχθεί από τις δομές. Άρα κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει για αυτά είναι απερίεργα πράγματα. Κατηγορεί ο καθένας εδώ. Ευκόλου. Δεν χρειάζεται πελατειακέ σχέσει αυτά τα αριθμητικά σα έτσι αλλιώ. Μα πώ είναι δυνατόν να είμαστε σοβαροί όταν εκπέμπουμε τέτοιε προσεγγίσεις και το λέω με τον κύριο ίδιο τρόπο, όταν μιλάμε για το Δήμο που έχει το λιγότερο προσωπικό στην Ευκράτη. Δηλαδή να είναι ένα Δήμο ο οποίο είναι ξεκινωμένο σε προσωπικό, διότι οι δημοτικέ αρχέ των τελευταίων 10
αυτό προσλαμβάνει γενικώ για να έχουν ρουσιάτικα πελατειακέ σχέσει του φίλου του, θα ήταν ένα δήμο ξεκινωμένο σε προσωπικό. Ή τουλάχιστον στο μέσο όρο το προσωπικό. Επειδή η άλλη είναι ανάπηρη, εμένα που μου λείπει ένα χέρι, δεν τάξει. Ή τουλάχιστον στο μέσο όρο τη δυναμικότητα του προσωπικού των αντίστοιχη πληθυσμιακή σύνθεση δήμων. Όταν είμαστε 30% κάτω από το προσωπικό μα, θα έχουμε τον αμέσω επόμενο δήμο τη πληθυσμιακή ικανότητα, δυνατότητα των 100.000 κατοίκων. Δηλαδή, πού είναι και τα κουσφέλια, η κομματική σα φίλη και τα κλπ. Δεν είναι το σημείο. Όταν είχε κάνει προσλήψεις ο κ. Κουφάς δια της δημοτικής του αρχής και ας αυτό δεν ευθύνεται καθόλου, είχε παρέμβει ο εισαγγελέας και τις είχε καταστήσει άκυρες και νομιμοποιήθηκαν όλες αυτές οι προσλήψεις με πράξη νομοθετικού περιεχομένου όχι μόνο για την Ελλάδα, για το σύνολο των Δήμων. Ήμουνα και σε μια επιτροπή λέω προσλήψεις. Δεν θυμάστε το, ακούστε με, δεν θυμάστε. Ήμουνα και εκεί. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Από ό,τι γνωρίζω. Στο Δήμο Νέας Μήνης, τα τελευταία 15 χρόνια με διαδικασία σε γιατί θα συμφωνήσω με τον κύριο Νεφελούδη. Δεν έχει γίνει παρατήρηση σε καμία διαδικασία προσλήψης. Διότι μπορεί να στείλεις λάθος πίνακες και να παραμουκιάσεις τη μοριοδότηση. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο πέμπτος, ο δέκατος αναπληρωματικός κάθε θέσης, διεκδικώντας τη θέση που κάνει ενστάσεις. Και τουλάχιστον αυτές οι ενστάσεις, αντί το σύνολο των πινάκων, τις ελέγχει σίγουρα το ασθενή. Μπορείτε να μου πείτε μία ένσταση που έχει δικαιωθεί αναπληρωματικού επιλαγόντος πολίτη που έκανε αίτηση τα τελευταία 12 χρόνια στο Δήμο Νέας Μήνης και από λάθος της υπηρεσίας ή από σκοπιμότητα να δικαιώθηκε διότι δεν θα βάλει τα σωστά πόδια. Μία, καμία. Τι θέλω να πω, επίσης είναι καλό το ασθενή, είναι κακό, δεν αφορά. Για μένα είναι άριστο. Όλοι οι θεσμοί έχουν τα προβλήματά τους. Είναι ένας διασφαλιστικός και προοδητικός φορέας. Άμα δεν τσακίσουμε και το ΑΣΕΚ, να μην αφήσουμε τίποτα από την τέτοια. Να παίρνει ο κάθε πολιτικός όπως παλιά, ό,τι ήθελε. Άρα λοιπόν έχουμε μια διασφαλιστική διαδικασία σε συμπληρούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και το ξέρει ο κ. Κούπας. Γιατί σε διαδικασίες μονίμου ήταν μέρος επιτροπής και κάνατε δουλειά εξαιρετικά θετική. Δεν ήταν το σημείο, και εάν εγώ, γιατί δεν το είπαμε, αυτά τα ιδεολογήματα και τα λοιπά είναι για αλλού, για άλλες εποχές. Όποιος έχει ιδεολογικές προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα, να μας πει το εξής πράγμα. Για να δούμε ποιοι είναι οι μνημονιακοί και ποιοι είναι οι αντιμνημονιακοί. Έχουμε 355 δήμους στη χώρα. Είναι προφανές ότι κάποιοι 3, 2, 1, 5, 7 είναι αντιμνημονιακοί. Με πιο καθαρό τρόπο αν θέλετε. Με απόλυτο τρόπο αν θέλετε για το έξω. Είναι δήμοι που ανήκουν οι επικεφαλείς τους στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ. Μπορείτε να μας πείτε ποια πολιτική ακολουθούν στις προσλήψεις. Την πολιτική ότι δεν παίρνουν δήμοι όταν παίρνουν. Την πολιτική ότι δεν παίρνουν οχτά μήνα όταν παίρνουν. Την πολιτική ότι δεν κάνουν συμβάσεις μίσθωσης έργου όταν παίρνουν. Θέλει να σας φέρω ονόματα δήμων για να μην λέτε ότι να σπορωγώ. Δήμος Ελληνικού, Δήμος Πετρούπολης. Πέστε ένα δήμο. Έχει δίμηνα, έχει οχτά μήνα, έχει συμβάσει μισθώσεις έργου ή έχει μόνιμο προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να πάω μια άνθρωπη. Γιατί εγώ είμαι και όντως συναδέλφων. Είμαι υπέρ του Κοντζίδη και του τα πάκα, πώς το λένε, το συνάδελφο που τη Πεδούπολη, αν σε ξέρω του καινούργιο θέμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώ το δήμο του. Θα τον κατηγορήσω για μνημονιακό, επειδή παίρνει δίμηνα και οχτά μήνα και συμβάσει μισθώσεις έργου και διαφορετικά θα διαλύσει τι υπηρεσίε. Η άνεση του 5 και του 7% στη Νέα Σμύρνη, το συνδυασμό της αντιπολίτευσης, τους επιτρέπει άνευ παραδειγμάτων εφαρμοσμένης πολιτικής σε δήμους που ισχυρίζονται ότι είναι της ιδίας πολιτικής αντίληψης, να έρχονται και να λένε πολύ εύκολα και πολύ άκουπα αυτά τα πράγματα εδώ. Δεν διαφωνώ μαζί τους, αλλά δεν έχουμε ένα επίπεδο συνεννόησης. Είναι άλλο τι θέλω, είναι και άλλο τι μπορώ. Δέχομαι μία κατηγορία, για να μην είμαι άδικος. Και τελειώνω με αυτό. Ποια είναι η κατηγορία, όταν μπορούσατε κύριε, είναι η μόνη υπαρκτή κατηγορία και αυτό και απαντώ σε αυτή. Απολογικά, απολογικά. Αλλά τη θεωρώ και σήμερα σωστή. Λέει, όταν μπορούσατε να πάρετε μόνιμο προσωπικό, δηλαδή το 5, το 6, το 7, όταν δεν είχαν σταματήσει οι διαδικασίες μη πρόσληψη μόνιμο προσωπικού, εσείς παίρνατε συμβασιούχους. Σας απαντώ, ναι, παίρνατε συμβασιούχους.
Και αν πάλι μου το θέτατε το ερώτημα σήμερα, θα σας έλεγα και πάλι σήμερα ότι δεν θα ξαναέπρεπε εγώ να έχω συμβασού. Γιατί θα έπρεπε να συμβασού, γιατί έκανα δύο προσλήψεις. Στην καθαριότητα και οι δύο, 50 και 60, 110 άτομα. Από τα 110 άτομα ήταν 20 προσλήψεις. Και από τα υπόλοιπα 80 άτομα, οι 30 ζητήσαν μετατάξεις να πάνε στο Μεσολόγγι, στα Χανιά, στην Ευρωεργατική Ξανάρτητα. Τότε είχαμε την εξής δυνατότητα. Αυτό το προσωπικό που θα παίρναμε μόνοι μου να είναι πανελλαδικής διευρύνησης της θέσης. Άρα να συμβαίνει αυτό που αμέσως προηγούμενα στην περίοδο. Τότε και όχι τώρα, τότε υπήρχε στο προσωπικό του οφτάμινου η αποκλειστικότητα του να προηγούνται οι ντόπιοι μου, η εντοπιότητα. Προτιμούσα και το λέω και ο καθένας μπορεί να διαφωνεί και εκεί θα σεβαστώ από λίγο τη διαφωνία, γιατί είναι διαφωνία αντίους. Προτιμούσα κάθε 8 μήνες να φέρω με δουλειά 130 οικογένειες της Νέας Μύωνης, παρά να προκυρήσω 110 θέσεις, να έχω τη 90 και να τις καταλαμβάνουν εκτός της Νέας Μύωνης και 30 από αυτά που ζητάνε μετά από 6 μήνες μετάταξη για να πάνε πολύ σωστά οι άλλοι στις οικογένειές τους που ήταν η συνεργική επαρχία. Όποιος μπορεί να διοικήσει Δήμο, να κρατήσει κοινωνικές δομές, να μην ιδιωτικοποιηθούν, να μην όπως αυτό που περιέγραψε προηγούμενα ο κύριος Νεφελούδης, ας μας πει με ποιο τρόπο θα πάρουμε το προσωπικό εκείνο για να μην ιδιωτικοποιήσουν. Δεν είναι η καλύτερη λύση. Θα έπρεπε να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε, να το επιλέξουμε και μόνιμο προσωπικό. Σήμερα που θα μπορούσαμε να το επιλέξουμε, γιατί καταργήθηκαν οι υποβιότητες από όλους τους διαγωνισμούς, άρα θα μπορούσαμε να τους προσεγγίσουμε, σήμερα δεν μας το επιθέτουν. Αλλά εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε τους Δήμους. Και αυτός ο Δήμος έχει και καλή καθαριότητα, προσφέρει καλή καθαριότητα και χρειάζεται και το αντίστοιχο προσωπικό. Και κύριε Κούπα, ίσως να μην το ξέρετε, δεν υπάρχει προσωπικό. Είναι ζήτημα είναι ένας άνθρωπος που να είναι σε κάποια άλλη θέση. Το σύνολο το προσωπικό αυτό των 130, σας είπα που λέω, είναι η δημοτική συγκοινωνία μας σε αυτούς. Είναι οι καθαρίστριες στον Καπί, είναι οι καθαρίστριες στον Περικό Σταθμό, κι ας είναι ένα δημοτικό πρόσωπο, από εδώ παίρνουν οι καθαρίστριες, είναι οι ογοκαθαριστές, είναι η ανακύκλωση, είναι τα συνεργεία, είναι η αποκομιδή των απορριμμάτων. Και είναι το αναλογικά μικρότερος αριθμός, αναλογικά μικρότερος αριθμός εργαζομένων σε καθαριότητα που υπάρχουν σε Δήμο των 100.000 τουλάχιστον κατοίκων. Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει ανώ το κύριο Σκουτελάκη, σε καλό τελό που πάει τελευταίος μαζί και ένα πλεονέκτημα και επειδή συλλήφθη απαντάει σε όλους μας σοκοδοτικά σε θέματα των τοποθετήσεων μας, επειδή φυσικά δεν χρειάζεται η απάντηση, μπορώ να την κάνω, γιατί ο κόσμος εδώ μέσα και αυτή έχει και ενώ έχει και έχει ακούσει ο κατάλληλος τι είπε. Έτσι, ως εκ τούτου δεν θέλει ούτε ερμηνευτικές επιτρίους, ούτε ερμηνευτικά σχόλια, ούτε παρεμηνίες, ούτε συγχύσεις από τοποθετήσεις. Άκουσε και τοποθέτηση του Βρετού και την Εφελούδη και κρίνει μόνος. Εμείς δεν είπαμε ίσα ίσα που είμαστε από την αρχή υπέρ της εργασίας, έστω και με αυτές τις λειψές εργασιακές σχέσεις. Άρα και λοιπόν, το έχω ψηφίσει 15 φορές. 15 φορές, κυρία, με πάνε πρακτικά. Υπερασπιστήκαμε και τα ασφαλιστικά στην εταιρεία. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Μην διαστρεβλώνετε και κάνετε μονομερός, δηλαδή ότι εσείς επιλύετε. Είμαστε και γι' αυτό και η Πετρούπολη και γι' αυτό και σωστά τα είπε ο Γιώργης. Ακολουθάνε αυτά, γιατί η εργασία πρέπει να υπάρχει και οι δομές πρέπει να λειτουργούν. Και μάλιστα είπαμε την τοποθέτησή μας και με πιο πολλούς ακόμη που έχει ανάγκη ο Δήμος. Είπαμε όμως ότι η κατεύθυνση διαγωνιστικού με υπόθεση είναι να διασφαλίζουμε την αξιοπρέπεια μέσα από τη μόνιμη εργασία και να μην σέρνουμε αυτούς τους ανθρώπους από εδώ και από εκεί, είτε στα δικαστήρια οι δικηγόροι, είτε συμπαριστάμενοι οι Δήμοι. Με αυτή την έννοια είπαμε και δεν είναι αντιληπτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι υπέρ της εργασίας και η Συμβουλή μας. Και στο Δήμο αυτόν εξ αρχής. Και αν πάρουμε από το 2010 τα πρακτικά, θα τα δείτε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και ψηφίσαμε και μάλιστα είπα στον Δήμαρχο να μην γίνονται καν τοποθετήσεις σε αυτό το θέμα. Να ψηφίσουμε να τελειώσουμε, γιατί είναι κατανομή θέση μας. Και θα έχουμε ψηφίσει ξανά. Άρα και λοιπόν να ξέρουμε τι λένε και να πού είναι ο λαός της Νέας Μύρνης, τι λέει ο καθένας, και όχι να τη διαπλάθουμε όταν ακούμε μια ορθή άποψη η οποία περπατάει πολιτικά, να την κάνουμε εμείς έτσι κι αλλιώς για να μην καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνει ο κόσμος όμως. Ευχαριστούμε.
μετά τις τοποθετήσεις ο Ρονάλντο μέσα του κ. Συνάδελφη. Απλώς να διευκρινίσω ότι συμπληρώνοντας όλα αυτά που ακούω, τον Απριλίο το 2010 είχαμε ζητήσει την πρόσληψη 20 αντιοδηγών για τα πολεμακοφόρα και τα κοντέινερ που ακόμα περιμένουμε απάντηση. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχαμε ζητήσει την πρόσληψη 25 μονίμων οδηγών. Διαφωνούμε για συγκεκριμένο λόγο, για τον Να πω στο
Είναι το σύνορό μας για τον Άγιο Δημήτρη. Εκείνο το λεπτό.
Καλοπροαίρετα σας τα λέτε. Το λέτε και αντιπολίτευσης αυτό. Επίσης, από την πάντα του νεκροταφείου και σε συνέχεια της εγκατάστασης της καθαριότητας, μέχρι τώρα, για πολλά χρόνια, και πόλεις σας δείτε πως εποχής, είτε ένας τόπος που αφήναμε ξεπαρασμένους κάβους, τελειωμένα αμάξια του Δήμου, φέρναμε κατελειμμένα όταν τα μαζεύαμε από γύρω, είχε μια κατάσταση που έχω και φωτογραφίες, ήταν απαράδεκτη. Για πάρα πολλά χρόνια. Εάν πάτε σήμερα να τη δείτε πως είμαι, μετά από αυτό το έργο, δεν χρειάζεται να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Είναι οι σύνδες οι οποίες δεν έχουν φυτευτεί ακόμα και θα φυτευτούν, μπαίνουν τα μάτια στη σειρά και δημιουργούνται σαν ένα οργανωμένο πάθη των οχημάτων του Δήμου. Τόσο το κοντέιλερ όσο και των οχημάτων. Μιλάμε για αυτό το έργο που είναι πίσω από το παλιότερο που έχουν εξεταθεί και έχουν αποσυρθεί. Ό,τι σαρκούδα είχε και τη ρίχναμε εκεί πίσω, έχει απομακρυνθεί το σύνολο, έχει καθαρίσει και μπαίνει το κάθε αμάξι στη θέση του, τα τροφιμέθρου και τώρα σε κανένα μήνα θα φυτευτεί κιόλα. Και έχουμε προβλέψει και αυτόματο φωτισμό και θα πούνε και φώτα που έχουν βγει αναμονέ του και περνούν να τοποθετηθούν αυτοί και θα αλλάξει μια εικόνα. Αν πάτε να το δείτε, θα το διαβαστώ σε ένα πρόγραμμα. Δεν είχατε αυτή την ώρα. Μπράβο σα, αλλά δεν ξέρετε που το κάνετε. Εγώ τελικά. Υπάρχει διαφωνία πάνω σε αυτό. Ναι, πρόεδρε. Ένα λεπτό. Έχω μιλήσει πολλές φορές επί τέτοιων θεμάτων, δεδομένου ότι στην αίθουσα αυτή τον τελευταίο καιρό περισσεύουν οι προβοκάτορες, να εξηγήσω το εξής. Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και πίνακες κατανομής νέων τιμών, η αντιπολίτευση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ψηφίσει. Και διότι όλα τα απρόβλεπτα σε όλους αυτούς τους πίνακες που ανέρχονται στην καλύτερη περίπτωση το 15%, όλα απορροφώνται. Μπορεί αυτό να είναι σωστό με την ανάγκη του έργου, μπορεί και όχι. Εμείς όμως ως αντιπολίτευση που δεν διοικούμε το Δήμο, που δεν έχουμε σχέση με τις τεχνικές υπηρεσίες, με την κατεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών, δεν μπορούμε να λέμε ναι, διότι δεν ξέρουμε ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Το ονομαστική ψηφοφορία και ανέβη. Υπάρχει, ποιος θα το ψηφίζει. Ονομαστική σας υπάρχει. Ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Ναι. Ευχαριστώ.
ύστερα από την επόμενη δίκηση. Κυρία Κασιμένη. Κύριος Φραγκούλης. Λευκό. Λευκό, κυρία Παπουρέλη. Λευκό, κύριος Πρόεδρος Αρμπλίου. Διαφορετικά οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες για την εκλογή της χώρας μας και τους υπηρεσίες.
σχεδιασμούς και επιθέσεις για τη διέτηση και διαθέτουν τη βάση της ΣΟΥΔΑΣ στρατηγικές υπονοές, ακόμα του τμήματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τη γη και τον αέρα της πατρίδας μας στην υπηρεσία των υπηρεσιακών απαιτήσεων. Και σήμερα η δικοματική κυβέρνηση έχει ενεργό εμπλοκή στην επέμβαση. Διατρανώνουμε την επιχείρησή μας στον εξωτερικό κόσμο και απαιτούμε. Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή της Ελλάδας στη σχεδιαζόμενη περιοριστική επέμβαση. Να κλείσει τώρα η βάση της ΣΟΥΔΑΣ. Να μην δοθεί καμία διευκόλυνση σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, σε υποδομές και ανθρώπινη δυνατότητα. Και εκλεγμένη δημοσιογική σύμβουλη της ΟΕΕΒ, Άγγελος Βρεγκόνης, Άγγελος Βρεγκόνης, Άγγελος Βρεγκόνης. Στροφή, νέας μήνας. Σχέδιο και ψήφιμο. Η επίθεση με κοινικά όπλα, συγκεκριμένα του 2013 στη Συρία, αποτελεί απολύτως καταψυχαστέ επιβατική ενέργεια. Ο ΟΕΕ και όχι η οποιοδήποτε αναξιόπιστη στις μυστικές υπηρεσίες εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός διεθνής οργανισμός που πρέπει να διερευνά και ανάλογα να αποφασίζει για παραγωγιάσεις της διεθνούς δομιμότητας συμπεριλαμβανομένων και της χρήσης απαγορευμένων όπλων. Η διαφαινόμενη μονομερής επίθεση από τη ΣΥΠΑ και των συμμάχων τους κατά της Συρίας, χωρίς το θέμα να έχει συζητηθεί καν, τον ΟΗΕ παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα και την ιδρυτική του χάρτα. Οι ανθρωπιστικές χειρουργικές επεμβάσεις θα δημιουργήσουν απρόβλεπτες επιπτώσεις στην περιοχή και θα τη μετατρέψουν σε πειρατοποθήκη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ελληνική κυβέρνηση, προστοχώντας ελπίδα έμπνευση, δεν πρέπει να σύρει τη χώρα σε περιπέτειες εμπλέκοντας τις υπερελιαστικούς πολέμους και παρέχοντας στρατιωτικές διευκολύνσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Μήνης με το ψήφισμα αυτό ζητάει πρώτα, η ελληνική κυβέρνηση να πρωτοστατήσει την πολιτική κρίση, λύση με ζητούμενα την άμεση κατάπαυση του πλήρους, τον τερματισμό του εμφυλίου και την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Δεύτερο, την μη εμπλοκή της χώρας μας σε πολιτικά σχέδια και την φοροδιοκτησμού σε βάρος της Συρίας και της ευαίσθητης περιοχής της Μέσης Ανατολής. Τρίτον, να μην δοθεί καμία διευκόλυνση επίγεια, εναέρια ή θαλάσσια σε στρατιωτικές και υπερελιστικές δυνάμεις. Δημοτική κίνηση στροφή Νέας Μήνης, Βαμβουρέκη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος. Υπάρχει και ένα άλλο ψήφισμα της στροφής Νέας Μήνης. Σχέδιο ψηφίσμα. Είναι διαφορετικό το προηγούμενο. Τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση μέσω δηλώσεων και συνεντεύξεων προετοιμάζει το έδαφος για μια αλλαγή του εκλογικού συστήματος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σύμφωνα με το σχέδιο που είναι η κυβέρνηση παρουσιάζει το νέο σύστημα. Θα αυξάνει την όθευση της πραγματικής βούλησης του λαού σε σχέση ακόμα και με το σημερινό εκλογικό σύστημα. Να ενισχύει τα δημαρχοκεντρικά χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης σε βάρος του δημοκρατικού ελέγχου και των εξουσιών των δημοτικών συμβουλίων. Θα απαξιώσει τα πολιτικά προγράμματα των συνδυασμών, κρύβοντας από τους πολίτες ότι σημασία δεν έχουν κυρίως τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές που αυτά προωθούν. Όλα τα παραπάνω μάλιστα εκκυρίσονται με τον πλέον προσβλητικό για τη δημοκρατία τρόπο, μέσω των ΜΜΕ και χωρίς καμία διαβούλευση για την κοινωνία και τα δημοτικά συμβούλια, με προφανή στόχο να παρεμποδιστεί η γνήσια έκφραση της βούλησης των πολιτών στις εκλογές. Αν κάτι όμως χρειάζεται η αυτοδιοίκηση για να ξαναβρει τον χαμένο της δυναμισμό, να ξεπεράσει τις ιδιοτέχνες και την υποταγή, είναι ένα εκλογικό σύστημα απλής και ανώθετης αναλογικής που θα οδηγηθεί σε δημοτικά συμβούλια τα οποία θα ελέγχουν τη δημοτική αρχή και θα έχουν λόγο για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Μήνης δηλώνει τη σαφή αντίθεσή του με τα δημοκρατικά σχέδια της κυβέρνησης και την καλή να κινηθεί σε αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή στην ενίσχυση της δημοκρατίας και τη θέσπιση της σαφής αναλογικής. Δημοτική κίνηση στροφή Νέας Μήνης, Βαμβουρέλη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος. Κύριε Πρόεδρε, η λογική να μεταφέρονται τα ψηφίσματα στο τέλος, εμένα προσωπικά μου δημιουργεί έτσι μια νοσηρή φαντασίωση, διότι δηλαδή θα πείτε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μου φύγει. Και καλούμε να βάλω εδώ 10 άνθρωποι να ακούσουμε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πιο σημαντικά. Έπρεπε να τα φέρω στην αρχή. Αυτή είναι η τοποθέτηση. Εγώ θα ήθελα να κάνω κοιτάξτε, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν για λόγους πολιτικούς δικαιωμάτων
προηγουμένω και τα λοιπά η βάση. Πάντως αυτή η τακτική να δίνουμε μια απαξία για σοβαρότατα ζητήματα που πρέπει να εκφράσουμε την άποψή μας θετικά ή αρνητικά, γιατί προκρινόμαστε. Και η εξέλιξη αυτή τη κοινωνία δεν είναι μονάχα αυτά που σχεδιάζουμε, γιατί θα δίνει και αυτά, αλλά η κυρίαρχη, ο πόλεμο, τα βαθύνει η κρίση, ίσω αυτά τα ζητήματα είναι όλη η εκπροσώπηση. Καλό θα ήταν πρώτον, επειδή η εμπειρία μας δίνει στο τέλος με λόγο δήμαρχος, ο Κουτελάκης, ο Μαθής, ο Τσιάπης, 5-6 άνθρωποι, τι αποβάγει, τι τώρα δεν είμαστε εμείς οι πιο ευαίσθητοι, οι άλλοι από αλλά μην κρύβονται πίσω οι συνάδελφοι μέσα από το φυγή, παίρνουμε την τσάντα μας, κάνουμε το καθήκον μας, πήγαμε σιωπηλά, ακούσαμε και φεύγουμε. Θα ήθελα τουλάχιστον και η παράταξη πλειοψηφίας και το κάνουμε και τώρα και κριτική και αυτοκριτική. Και εμείς οι ίδιοι να συνεισφέρουμε αυτό το τελευταίο 8 που θα είμαστε εδώ με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Όχι με αυτό τον παιδιάστικο που μπορεί να ερχόμαστε από το καλοκαίρι των μαθητικών μας διακοπών και να είμαστε σήμερα εδώ μέσα. Ελπίζω το επόμενο συμβούλιο να μην έχει αυτή τη ρευστότητα και αυτή την αταξία που είχε και τα λοιπά και να είναι ένα περιεχόμενο. Ας βοηθήσουμε τον κόσμο να ακούσει. Ας βοηθήσουμε όλοι να κλειδούμε και όλοι κλεινόμαστε. Κανείς μας δεν έχει το αλάθητο, κανείς μας δεν έχει το θέσπα. Αλλά αυτό τώρα να μένουμε από 42, 15, δεν έχω ούτε 10. Τι μας Δήμαρχε, το λέω στο Προεδρείο, να κάνει και μια ανακοίνωση ακόμα και με αυτή, να καταστήσει τα μέλη ότι πρέπει να έχουν την ευθυξία ή να μπαίνουν στην αρχή με τα ζητήματα για να υπάρχει η διαστόλη του διαλόγου και της έκφρασης. Γιατί τι τώρα δηλαδή. Αν το άρχισε όλα τα πρακτικά της τριετίας, η ίδια τακτική αλήθεια. Ξέρεις πόσο ειλικρινά, πόσο είμαστε απέναντί σας με μεγάλη κατανόηση και συμβάνουμε εκεί που πρέπει. Αλλά βοηθήστε όλοι. Δεν μας κρυμάει όλους. Θα πάμε να εκφραστούμε το Μάιο ζητώντας την ψήφο. Δεν θα πούμε μονάχα αυτά που λέμε. Είναι γενικότερη ένωση συμβούλιο μιας πόλης που είπε ο Γιώργος 120.000 κατοίκων. Έχει λόγο και για πολλά άλλα ζητήματα. Κι αν δεν έχει λόγο, βάλει μια ροπή, βάλει ένα λιθαράκι. Δημιουργεί μια δυνατότητα συλλογιστικής έκφρασης. Αυτή είναι η ψησάλη. Ερχόμαστε, καθόμαστε, λέμε όλα τα κοτσοβολιά του καλοκαιριού και φεύγουν. Αυτό δεν είναι συμβούλιο. Νομίζω το δείξαμε το δείγμα. Θα τα βάλουμε στην αρχή και θα κοιτάξουμε. Αυτό θέλω να κοιτάξω την διαφωνία, την δημιουργική διαφωνία. Καθόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά τεκμήριο, η συμπολίτευση κάθεται σιωπηρή μια μισή ώρα και ακούει σωστά πώς πρέπει τους συμβούλους, κατά τεκμήριο δηλαδή πάλι της αντιπολίτευσης, να θέτουν όπως έχουν το δικαίωμα το δημοκρατικό, σωρία ερωτημάτων προς τον Δήμαρχο. Τα οποία τα περισσότερα από αυτά δεν αποτελούν πραγματικά ερωτήματα, αλλά αποτελούν έμεσα ερωτήματα και αυτό είναι δικαίωμά τους και καλά κάνουν και καλά. Έκφρασης άποψης. Και καθόμαστε σιωπηλοί επί μια μισή ώρα, πολλές φορές και επί δύο ώρες. Εν συνεχεία προτείνεται ψηφίσματα που κατά κόρο φέρουν η αντιπολίτευση και τα οποία είναι εξόχως σημαντικά και για τα οποία κυρίως κόπτεται η αντιπολίτευση και λιγότερο για τα πραγματικά θέματα του Δήμου και δεν εννοώ για όλη την αντιπολίτευση. Να καθόμαστε μετά επί δύο ώρες για το κάθε φορά ψήφισμα της αντιπολίτευσης. Και όταν έχουμε μπαίνει στην ημερήσια διάταξη, να έχει τη δυνατότητα η αντιπολίτευση στα 5 και στα 10 τελευταία θέματα που δεν την ενδιαφέρουν τόσο πολύ, να σηκώνεται να φέρει. Προτείνω λοιπόν πολύ σωστά να κάνει τη συμπολίτευση και να ακούει τις απαντήσεις στα ερωτήματα της αντιπολίτευσης. Και από εκεί πέρα τα θέματα των ψηφισμάτων, που κατά τεκμήριο είναι και έκτακτα, όποιος έχει και ενώ για τη συμπολίτευση τώρα την πολιτική συνειδητότητα να καθίσει για να τα ψηφίσει, δεν έχει καμία αξία αν είναι στην αρχή ή στο τέλος. Δεν θα αναγκάσετε κανέναν βάζοντάς τα στην αρχή, ότι θα αναγκάσετε σε ένα εξόχως πολιτικό ζήτημα να τον υποχρεώσετε να κάτσει για να εκφραστεί. Αν αυτή είναι η σύνθεση και αυτό αποτελεί και κριτική στη συμπολίτευση, αν αυτή είναι η πολιτική ευαισθησία του σώματος, αυτή είναι. Να την ξέρουμε και να την καταγράψουμε. Και σε ό,τι αφορά τα άδεια έργα της αντιπολίτευσης και σε ό,τι αφορά τα άδεια έργα της συμπολίτευσης. Δεν με βάζει να συζητάω 4 ψηφίσματα και όταν είναι τα θέματα του δημοτικού.
Προεδρικού Συμβουλίου να μείνω μόνος μου. Αν έχω την πολιτική συνειδητότητα όπως την έχουν οι εξής 10 και εξής 6, καθόμαστε στο τέλος και τα συζητάμε. Δεν θα οδηγήσετε δια της μεθοδολογίας να καθόμαστε στην αρχή και εκτός από τις ερωτήσεις άλλες 5 ώρες άμα δεν θέλουμε να βαθύσουμε. Γιατί η αντιπολίτευση μιλάει για το τεχνικό πρόγραμμα 1 τέταρτο και για τη Συρία 3 τέταρτα. Ως πολιτική ευθυξία μου θέλω να πάμε στο πρώτο ψήφισμα. Υπάρχει καμιά διαφωνία. Παίρνουμε στην ψηφοφορία, συνάδελφε. Ποιος θα ψηφίσει. Θέλω να καταγράφω ότι το πολιτικό ζήτημά του το οποίο ψηφίσει ο καθένας. Και τι ήταν εδώ. Τι ήταν εδώ ακόμα. Ότι αν δεν μπορείτε να το κάνω. Και ψηφίσαμε με βασική ψηφοφορία. Πρέπει του πρώτου να είναι δύο. Εγώ ψηφίζω το πρώτο ψήφισμα της λαϊκής συσπήρωσης για τη Συρία. Επειδή δεν μπορώ να έχω κοινό ψήφισμα αυτό, ψηφίζω και το δεύτερο ψήφισμα της στροφής της Νέας Μέρας για τη Συρία και προτείνω. Επειδή το τρίτο θέμα, γι' αυτό θα ψηφίσω λευκό με την εξής επιλογία. Επειδή θέλω να μιλήσω γι' αυτό, όπως μπορεί να θέλει να μιλήσω ο καθένας και να τοποθετηθεί σε ένα θέμα που δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά αφορά τον ίδιο το θεσμό της αυτοδιοίκησης. Και θέλω άνεση πρώτη, εγώ προτείνω όταν ολοκληρωθεί, αν θέλετε και πριν ολοκληρωθεί, για να μην νομίζω ότι κανένα το στέλνω στις καλέτες, το επόμενο, στο μετεπόμενο συμβούλιο, όποτε θέλετε, να γίνει μια συζήτηση για τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί συμφωνώ με το 90% των προσεγγίσεων του ψηφίσματος, αλλά θέλουμε να έχουμε μια συζήτηση επί ενός εκλογικού νόμου, τον οποίο θα κληθούμε εμείς, σε βάση του οποίου μάλλον θα αντιπαραδεθούμε ή θα κατέβουμε να διεκδικήσουμε τον ψήφο του κόσμου. Δεν είναι αυτό μόνο ένα πολιτικό ζήτημα, είναι και πολιτικό ζήτημα, είναι και αυτό πολιτικό ζήτημα, είναι και λειτουργικό ζήτημα της ίδιας αυτοδιοίκησης. Άρα, ενώ συμφωνώ στο 90% θέλω μια πιο διευρυμένη συζήτηση να μην είναι στην τώρα του Σαββάτου να μπορούμε να μιλήσουμε. Μια διευκρινιστική ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Κουδελάκης. Άρα προτείνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι θέμα. Σε ένα συμβούλιο ήταν. Σε ένα συμβούλιο. Σε ένα συμβούλιο. Να μην πάει στις καλέντες εννοώ γενικά. Όχι σε ένα, στο επόμενο. 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 Η συζήτηση από πλευρά τη κυβέρνηση για τον εκλογικό νόμο, εμεί το καταθέτουμε σαν ψήφισμα το προτέρω και θεωρούμε προφανώ ότι βεβαίω και πρέπει να γίνει η συζήτηση πάνω σε αυτό. Το θεωρούμε αυτονόητο. Ναι, δηλαδή το βάζετε τώρα στο θέμα τη ψηφοφορία. Αυτό λέω, ναι, βέβαια τη ψηφοφορία. Επειδή υπάρχει ένα αναμένο λάθο, εάν κάποιο γνωρίζει τι έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, γιατί εγώ δεν γνωρίζω τις προϋποθέσεις για τις οποίες μπορεί να αφήσει να αναλύσει το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου και να διεκδικήσει τη θέση του Δημάρχου. Δεν γνωρίζω αν το όριο είναι το 3,5% για την εκλογή του υποψηφίου Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν γνωρίζω αν ο Δήμαρχος θα έχει πλειοψηφία και δεν γνωρίζω αν δίπλα στα ονόματα του Δημοτικού Συμβουλίου θα υπάρχουν ονόματα στην λογική αυτού του νομοσχεδίου. Θα υπάρχουν ονόματα υποψηφίων Δημάρχων ή ονόματα συνδυασμών. Μπορεί να έχουν κλείσει, εγώ δεν το γνωρίζω. Αν το γνώριζα αυτό, θα μπορούσα να το υποθετηθώ και συγκρίνω. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουβελάκη, έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν το γνωρίζει. Αυτά είναι διαλέξει. Είναι κουβέντες που ακούγονται στο ίντερνετ, του λέω Μιχελάκη, δεν έχει γίνει σχεδόν. Και δεν υπάρχει η Κουβελάκη, νομίζω τα πήρα.
Το ίδιο. Ναι, ναι, όχι.
Ο κύριος Μαδαράκης. Το ίδιο. Ναι, ναι, όχι. Ο κύριος Αλικάντρας. Αποχώρηση. Αποχώρηση. Κυρία Μαμών, αποχώρηση. Κύριος Τσακίρης, Νιαπών. Κύριος Κούπας, αποχώρηση. Κυρία Νάμ, αποχώρηση. Κύριος Καραμουσαλής, Νιαπών. Ο κύριος Δημάκης που δεν αποχώρησε. Για πες την κύριε Δημάκη. Όχι, τι στατεί. Όχι, όχι, όχι. Στην κυρία Πολυνδόλη. Δεν μιλάμε και από την ο κύριος Περιμένης είναι απόν, η κυρία Γατζέντα αποχώρησε, ο κύριος Κούρτης είναι απόν, ο κύριος Νεφελίδης αποχώρησε, ο κύριος Τσιάπης. Και στα τρία, πολύ ωραία και στα τρία. Ναι, στα τρία. Ναι, ναι, ναι. Και στα κάτω. Η κυρία Πέμπτη. Ναι, και στα δύο και στο τρίτο, ναι, συζήτηση όταν θα ολοκληρωθεί το σχέδιο. Θα συζητηθεί. Ο κύριος Φερετός. Ναι, στο λαϊκής συμπλήρωσης. Εν μέρη υιοθετούμε στη Συρία του ψηφίσματος του Νεύρου για τη Συρία που μιλάει στον Ιράκ για την αποπλοκή της Ελλάδας και την Αθηνικά. Αφήστε με ρε παιδιά πρέπει για αυτόν τον διάστηκο λαό και για την λύση που έχει τα υιοθετούμε από τη Συρία είναι κοινά δηλαδή. Και, το, και σε σχέση με το δεύτερο ψήφισμα της, της τροφής δεν είμαστε ενάντια αλλά θεωρούμε ότι είναι άκυρο αυτή τη στιγμή. Και συμφωνώ με το σκεπτικό της κυρίας Ιακωβάτη. Ομοίως ο κύριος Μαρτής, ναι, εν μέρη. Και να συζητηθεί. Σπάστε αυτό το χαρίδι, παιδιά, με τις σφαίρες είναι το πρώτο. Ο κύριος Κλέφτος, αποχώρησε. Η κυρία Κασημέρη, αποχώρησε. Ο κύριος Κρατούλης. Ναι, στη λαϊκή συμπλήρωση όχι στο ψήφισμα, το οποίο το δεύτερο.